Καλημέρα, αδέρφια, καλημέρα. Καλημέρα στην ηλιόλουστη Θεσσαλονίκη, καλημέρα στην ηλιόλουστη Μακεδονία μας. Μπορώ να το λέω αυτό ή το έχει καρδωμένο άλλος, μήπως το έχει κατοχυρωμένο. Το καλημέρα Μακεδονία μας και γίνει κανένα σκηνικό και φάμε για ξύλο εδώ πέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Είναι ο λίμπερο της καρδιάς σου. Είναι η 107,4 μεγάκυκλη των FM και για ένα ακόμη πρωινό Παρασκευής, ηλιόλουστο, το τελευταίο επίσημα ημερολογιακά του καλοκαιριού, γιατί προς Θεού το καλοκαίρι συνεχίζεται και το Σεπτέμβριο εννοείται. Για ένα ακόμη πρωινό Παρασκευής είναι κοντά μας, είναι απέναντί μας, ουσιαστικά δίπλα μας, ο Σωτήρης ο Δασκαλάκης, ο οποίος συνεχίζει να σκαλίζει και να ψάχνει και μου έδωσε και tips χθες, αν δεν κάνω λάθος, δύο, αυτό που λέμε bits and bytes, από την τελευταία ταινία, είπα λάθος εγώ, από το τελευταίο έπος του Κουέντιν Ταραντίνο. Με ενημέρωσε, μου λέει, δεν ξέρω αν το πήρες χαμπάρι, ότι παίζουν τρεις κόρες ηθοποιών. Οφείλω να ομολογήσω ότι δεν το ήξερα, μου τις έδειξε οι κόρες, δεν είπες και οι τρεις, Σωτήρη, δεν είπες και ένα γιο, δύο, τρεις κόρες, έτσι. Είναι ο καθένας βολεύει ό,τι μπορεί τους συμμέτερους. Έτσι είναι. Ο Ταραντίνο είναι κυβέρνηση και βολεύει στο δημόσιο, που στις ταινίες του δηλαδή, δουλεύει και αυτούς που κατά καιρούς συνεργάστηκαν μαζί του. 329 νούμερο, λέω εγώ πρώτη φορά, στο Σωτήρη Δασκαλάκη. Ή να πω κάτι άλλο, όχι αυτό που του λέω πάντα. 329, λέει μπράβο αυτό που το λες πρώτη φορά. 3 και 2, 5 και 9, 14, καμπαλάμδα μην ξύ, ξού από εδώ, δηλαδή δεν υπάρχει αυτό. Τώρα έχει δίκιο, τώρα έχει δίκιο. Πώς μου αυτό με το 329 στο Σωτήρη, ειλικρινά δεν το ξέρω, δεν το ξέρω. Η εσεμιέρα είναι ανοιχτή και σε περιμένει. FM κενό μήνυμα αποστολή στο 54526. Έχω κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Σήμερα δεν δίνουμε εισιτήρια για τον αγώνα ΠΑΟΚ Πανιώνιος. Δηλαδή, πληροδοκίες FM, αφήνεις κενό. Γράφεις το ονοματεπώνυμό σου, γράφεις ΠΑΟΚ, το αποστέλεις στο 54526, αλλά δεν υπάρχει αντικείμενο. Δεν υπάρχει εισιτήριο. Για το Κυριακάτικο μάτς, 7 η ώρα, στο στάδιο της Τούμπας, 0 εισιτήριο από την δόηκα της καρδιάς σου. Για σήμερα, συγγνώμη, πραγματικά ειλικρινά λυπάμαι που δεν αφιερώνουμε όλη την εκπομπή, γιατί διαφορετικά όλη η εκπομπή σήμερα θα ήταν αφιερωμένη στον Άρη και στο νέο πρόσωπο που υπάρχει από ΕΨΕ στον Άρη. Δυστυχώς όμως, δυστυχώς, η επικαιρότητα επιβάλλει να μην ασχοληθούμε με αυτό. Γιατί θα ασχολούμασταν ειλικρινά μόνο με αυτό, με τίποτε άλλο σήμερα, μέχρι τις 12. Όχι λόγω παρουσίας εδώ πέρα του Χρύσανθου, που είναι εδώ, έχει φτάσει, αλλά γιατί έτσι το επέβαλε η επικαιρότητα, όχι λόγω του Χρύσανθου. Θα ασχολούμασταν με το πρόσωπο το νέο στον Άρη. Άντε να δώσουμε ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου. Ποιο είναι το πρόσωπο αυτό στον Άρη, για το οποίο συζητάει από ΕΨΕ όλη η Θεσσαλονίκη. Νέο πρόσωπο στον Άρη. Όλη η Θεσσαλονίκη ΕΨΕ συζητάει γι' αυτό. Και θα μιλούσαμε σήμερα για αυτό. Δεν θέλω να βοηθήσει ο Χρήστος, ούτε να απαντήσει. Ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου Opticon Express, νομίζω είναι η πρώτη φορά που δίνουμε γυαλιά σε σχέση με κάτι που έχει να κάνει με τον Άρη. FM κενό, το ονοματεπώνυμό σου, το όνομα του προσώπου αυτού, του προσώπατου αυτού ή το επίθετο, ό,τι θέλετε, αποστολή στο 54526. Στον Άρη ήρθε. Στον Άρη. Σήμερα θα μιλούσαμε μόνο για αυτό. Εγώ προσωπικά πληγώνομαι. Ξεκάθαρα. Εγώ προσωπικά πληγώνομαι. Ποιο είναι το προσώπατο αυτό? FM κενό ονοματεπώνυμο, το όνομα του προσώπατου, αποστολή στο 54526. Η πρώτη σωστή απάντηση, ζευγάρι γυαλιά ηλίου ή Οράσιος από το Opticon Express. Και γιατί δεν βάζουμε ως θέμα τους λόγους αποκλεισμού του ΠΑΟΚ? Κατάλαβες. Δεν κατάλαβα τίποτα. Τους λόγους αποκλεισμού του ΠΑΟΚ και δεν βάζουμε ως θέμα αυτό για να δώσουμε γυαλιά ηλίου. Να μας πει ο κόσμος ποιοι είναι οι λόγοι που αποκλείστηκε. Ναι. Θα πω εγώ τους δικούς μου, θα πεις και τους δικούς σου. Ναι. Είδες το έχω 15 κωδικοποιημένα, τάκ τάκ. Είδες το μάτς. Και σχολιάζεις και εσύ. Πρώτα όμως θα πούμε χρόνια πολλά στους Αλέξανδρους. Χρόνια πολλά στον Αλέξανδρο Πασχαλάκη. Είναι Αλεξάνδρου σήμερα, Παύλου, Ιωάννου. Καθόλου αλητία, θα σου πω γιατί. Σήμερα είμαι φούλο Αλέξανδρος, θα σου πω γιατί. Ιωάννου, Πατριάρχου την Πόλεως, Βριένιος, Ευλάλιος και Σαρματάς. Δεν κάνω πλάκα, Ευλάλιο έχω γνωρίσει πριν καμιά 20 χρόνια. Χρόνια πολλά και καλά σε όσους και όσους γιορτάζουν. Ευλάλιος είμαι εγώ. Ναι. Με πείσαν Ευλάλιοι όλοι οι ρεπόρτερ χθες το βράδυ και σήμερα. Ναι. Κυρίως όμως στον Αλέξανδρο Πασχαλάκη, τον Αθηναίο goalkeeper του ΠΑΟΚ,
επειδή ακούω από ΕΨΕ διάφορα απίστευτα για τον γκολ το οποίο δέχεται από τον Κοζάκο Γιούρι Μετβέτεφ. Κοζάκο. Ναι, αυτή την πατσαβούρα, το βρωμόσουτο, το screamer. Αν νόμιζα από τύπης πατσαβούρα από τον Κοζάκο. Πατσαβούρα που λέμε, το shoot. Screamer το λένε. Έτσι όπως το είπες, ήταν σαν τέτοιο, ρε φίλε. Έτσι. Σαν να είπες τον παίχτη. Ναι, ότι ευθύνεται ένα 5%. Γιατί λέει η μπάλα ταξιδεύει μία ώρα. Ναι. Δεν ταξιδεύει και μία ώρα. Μισή σίγουρα, αλλά η απάντηση έχει ονοματεπώνυμο. Όταν τα έβαζε όμως ο Βιερίνη αυτά τα γκολ, έφταιγε ο τερματοφύλακας. Δημήτρης Θεοδωρόπουλος. Δημήτρης Θεοδωρόπουλος. Τι λες, φίλο. Ο goalkeeper του Πανετολικού. Όχι. Η μπάλα ταξιδεύει. Όχι. Έξω από το όχι, τι όχι. Εκεί ήταν Βιερίνια, η κλάση του Βιερίνια. Δεν θα μπερδεύεις, δεν τα λες τώρα. Ποιο ταξιδεύει πιο μακριά, βάλτε τώρα εδώ πέρα μπροστά. Η κλάση του αρχηγού. Ο αρχηγός ήταν τότε. Δεν μας τρελάνε εσύ ό,τι θες να μας λες. Είσαι ανώμαλος. Ο καλύτερος των Βαλκανίων όλων ήταν ο αρχηγός, Βιερίνια. Βρεά το σουτ, ναι. Ο Θεοδωρόπουλος, τι θέση έχει και πότε πέφτει. Δεν μπορούσε από τη φωτοβολίδα. Όχι του Πανιωνίου, του Βιερίνια. Όχι, προσπάθησε πάλι. 3-20, σε παραδέχομαι, Κωνσταντίνε. Καλημέρα, παιδιά. Έχει για αφήσει αυτόν, τίποτα εκεί στο screen τέτοιο κύριο που έκανε τελευταίο εκπομπή χθες το βράδυ. Μήπως έχει αφήσει τίποτα, είναι καταγητικό. Γιατί μου το περιγράψανε. Ποιο, τον γκολ. Χθες το βράδυ. Κάτσε, δεν το έχει δει. Δεν το έχει αφήσει. Α, γιατί όχι, όχι τον γκολ. Μου περιγράψαν ένα ηχητικό, μια παρέμβαση του. Στη συζήτηση που είχε με Σταύρο Κόλκα και τα λοιπά χθες, ο διευθυντής μας. Το άκουσες μήπως. Χθες άκουσα, δεν έχασα Ζαγόρα ούτε δευτερόλεπτο. Ναι. Κοιμήθηκα 3 παρά 20. Ποιο, τι πράγμα. Του Γιώργου. Με Σταύρο Κόλκα που του βγήκε ναι, μετά. Ναι. Και τι είπε, δεν τον άκουσες. Μέχρι άκουσα. Το τέλος. Κοιμήθηκα 3 παρά 20. Τώρα, αν έκλεισε 3 παρά 4, συγγνώμη. Ισχύει, μου το στείλανε Αριανό. Γι' αυτό, γι αυτό, γι αυτό υπάρχει μια αμφιβολία για το αν ισχύει. Ναι. Τον ρώτησε αν μαγειρεύει. Εκείνη του λέει ώρα. Τι μαγειρεύει, μαγειρεύω λέει τώρα, ναι. Του λέει πες μας τώρα για να κλείσουμε, λέει τι κάνεις, τι φτιάχνεις. Και τι είπε. Κάτι απλό λιτό. Κοτόπουλο με σάλτσα, τριμμένο τυρί, κεφαλοτήρι, τυρο κροκέτες. Τι. Το είπε ειλικρινά, σου λέω μου ήρθε αναγούλα στο λόγο μου. Περίμενε, ξαναπες το λίγο. Ναι. Τι είπε ότι μαγείρευε. Κοτόπουλο. Κάτσε ρε, σήμερα τι έχεις, έχεις κάτι. Τι είπε ότι μαγείρευε. Έχει τελειώσει το παιχνίδι χθες το βράδυ. Κοτόπουλο. Έχει γίνει και τι μαγείρευε. Εσύ έχεις πρόβλημα. Τι μαγείρευε. Κοτόπουλο με σάλτσα. Σωτήρη, αυτά που έβαλε μέσα, εκείνη την ώρα αν τ' άκουγες εσύ, πιστεύω θα κάνεις εμετό. Δεν έχει σημασία ρε μπούφο τι έβαλε μέσα. Σημασία έχει ότι μαγείρευε. Α, φίλε, δεν είσαι καλά. Τι μαγείρευε. Θες να φύγω σήμερα. Τι μαγείρευε. Να πάω για μπάνιο. Τι μαγείρευε ο Σταύρος. Κοτόπουλο. Παιδιά, έχει πρόβλημα ο άνθρωπος. Ειλικρινά, καλά μου πάνε χθες κάποιοι. Δηλαδή τελειώνει το μάτς. Έχει γίνει ο Μπούρμπουλος. Μετά τις ηρωνίες ότι εγώ αποκλείστηκα από τα Γιαννιτσά της Νορβηγίας. Έχουν παίξει με τον Αετό Σκίδρας της Μπρατισλάβας. Που δεν από ποιον αποκλείστηκα. Έχει πάρει και ευρωπαϊκό και έχει και μεγάλη ιστορία. Και ιδρύθηκε πριν τον ΠΑΟΚ 5 χρόνια. Ωραία. Μην τα κάνεις. Δεν. Ο Αετός Κίδρας της Σλοβακίας ήτανε. Ναι, που αν έπαιζε με την Μπόλντε θα τρώγε 5. Με την Μπόλντε. Με την Μπόλντε. Λοιπόν. Αποκλείστηκε η Μπόλντε, παιδιά, 1-1. Τελειώνει. Στο 80 το φάγε τον κόρ και αποκλείστηκε. Ναι, καημένε. Ναι. Φόλα Μπόλντε ήμουν εννοεί. Τελειώνει. Ρωτάς τον Σταύρο τι μαγειρεύεις και λέει κοτόπουλο. Α, το... Τώρα, ειλικρινά σου, λοιπόν, είπε τι έβαλε μέσα, θα κάνεις εμετό, δεν κάνω πλάκα σου. Οι αιτίες του αποκλεισμού είναι συγκεκριμένες. Μία είναι και έχει ονοματεπώνυμο. Η Ιβάν Ιγνατίεβιτς Σαββίδης. Αυτός, καταρχήν πρόσεξε. Το κεφάλι από το ψάρι. Την προηγούμενη μέρα πήγε και μίλησε στους παίκτες. Ναι, τι τους είπε να ήθελα να ξέρω. Και τους πρόσθεσε άγχος, αλλά φυσικά λέγαμε ότι ήταν η καταλυτική ομιλία κτλ. Τώρα που αποκλείστηκαν. Τους μίλησε ψε. Ξανά. Πρέπει κάτι πινελί και ακούστηκε να λέει στην ταράτσα. Οι λόγοι λοιπόν είναι δική του η ευθύνη. Γιατί? Καθαρά δική του. Καθαρά δική του. Να σου πω εγώ γιατί. Αυτή είναι η μεγάλη εικόνα. Μετά υπάρχουν μικρές. Ναι, μικρές υπάρχουν. Περίμενε, ναι, ρε φίλε, να σου πω γιατί. Πρώτο. Βασικότατο. Ο Μουλέν και οι λοιποί πάνε δανεικοί σε εδώ συλλόγους.
Δώσε δύο στη Σλόβαν Μπρατισλάβας. Δεν θα παίξουν στο μεταξύ σου μάτς και θα έχεις μια πολύ μεγαλύτερη πιθανότητα να προκριθείς. Δεύτερο και κυριότερο. Δεν είναι η UEFA ΕΠΟ. Ναι. Κάνε ό,τι πρέπει να κάνει. Ενίσχυσε στους χορούς 632 ενώσεις ανά την Ευρώπη. Ναι. Μπάλες, φόρμες κτλ. Αυτά που πρέπει να γίνονται και το επιδοκιμάζουμε εμείς. Ότι ναι. πρέπει οι μεγάλες ναι. ομάδες ναι. να ναι. βοηθάνε τις ενώσεις. Ναι. Έτσι. Δες ποιοι θα είναι οι χειριστές του VAR. Ναι. Δεν είχε VAR. Πλήρωσε το VAR και στην UEFA. Όχι μόνο στην Ελλάδα να λες θα το πληρώσεις, που δεν το πληρώνεις εσύ, το πληρώνει το κράτος, αλλά έλεγες θα το πληρώσεις εσύ. Έτσι. Κάνε τις μπούκες σου προληπτικά. Όχι μόνο στην Ελλάδα. Έτσι. Άλλαξε την κυβέρνηση. Για ποιο λόγο? Για ποιο στην λόγο Ευρωπαϊκή Ένωση. Το κυνηγάει και η FIFA και η UEFA. Για ποιο λόγο? Γιατί χθες βγήκε ο Γιώργος αυτός ο παοξής, πρέπει να τον παίζει ο Ζαγόρας κάθε μέρα. Περίμενε λίγο, περίμενε λίγο. Βγήκε 2:28 να ανακληρωθείς με το μεγαθύριο Σλόβαν Μπρατισλάβας. Το οποίο σύμφωνα με την αφήγηση που ακούσαμε για τον Άγιαξ έπρεπε να περάσει γιατί αυτό ήθελε η UEFA. Γιατί η UEFA κάνει πρόμο να περνάνε τα μεγαθύρια. Αν αυτά τα είχε προβλέψει, τότε επίσης δεν φοράει σκουφάκι ο Φερέιρα. Σκουφάκι φοράει ο Φερέιρα. Δεν φοράει σκουφάκι ο Φερέιρα. Δεν φταίει ότι δεν έχεις κάνει μεταγραφές. Αυτό είναι. Δεν φταίει είναι αυτό. Ότι δεν έχει φέρει παίκτες 29 Αυγούστου. Δεν φταίει ότι όλοι εσείς όλο το καλοκαίρι ασχολείστε με τον Καρυπίδη. Δεν φταίει ότι αρχηγός στον, τον Άρη. Στον ΠΑΟΚ του Ιβάν αρχηγός είναι ο Πέλκας. Έλεος. Έλεος. Δεν φταίνε ποτέ αυτοί. Έλεος. Αυτοί δεν φταίνε ποτέ. Επίσης Γιουσουφάκη ο Άρης. Με αυτά να ασχολείστε. Γιουσουφάκη ο Άρης στο πόλο του Τζίλου κτλ. Μην πείτε τίποτα. Και σήμερα, όλοι μα όλοι, 29 Αυγούστου, 29 Αυγούστου, δεν τα κενά στον ΠΑΟΚ. 29 Αυγούστου. Χθες, αν έμπαινε το μητάκι πόσο, του Blackcomb, πόσο, θα λέγαμε τίποτα πόσες σήμερα. Φορές θα πρέπει να μας πείτε σήμερα για το ότι είστε δίκαιοι, αίτητοι, νταμπλούχοι. Ε, βέβαια. Στην Ελλάδα δεν υπάρχει ούτε Μπάτε Μπορίσοφ, ούτε Βίνι Βιντιβίτσι, ούτε Έστερσουτ, ούτε Τσέλσι, ούτε οτιδήποτε. Στην Ελλάδα υπάρχουν άλλα πράγματα. Αλλά εμείς πρέπει να λέμε ότι είναι δίκαιο. Όχι, θα πούμε ακριβώς ότι λέγαμε και λέγατε κι εσείς για τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός έπαιρνε τα πρωταθλήματα έτσι όπως τα έπαιρνε τα προηγούμενα χρόνια. Που δεν υπήρχε UEFA και μάφια. Έβγαινε στην Ευρώπη και ξεφτιλίζονταν. Γιατί? Γιατί εδώ τα έπαιρνε έτσι όπως τα έπαιρνε. Και δεν υπήρχε UEFA μάφια τότε όταν ο Ρομπέρτο Κάρλος έκανε την πιο αισχρή απόκρουση πάνω στη γραμμή. Όχι, ήταν η τιμωρία. Για το πώς τα έπαιρνε εδώ. Ούτε με τη Λιόν, ότι κάποιοι πανηγύριζαν εδώ και ο Παναγιώτης το ξέρει καλά, που πληρώθηκαν με τη νίκη της Λιόν όταν ο Ολυμπιακός έπρεπε να πάρει το λιγότερο σι με τον γκολ του Παντελή του Καφέ και η διαιτησία είναι 25-75. Όταν με την άλλη, γερμανική, ιταλική, ποια ήτανε, τον καθάριζαν. Δεν με όταν με την Newcastle καλά, έμενε καλά με 10 παίκτες στο 8 λεπτό. Ναι, μα δεν καταλαβαίνω. Αλλά δεν υπήρχε UEFA μάφια τότε. Όταν φωνάζεις ότι η γύμνια σου στην Ευρώπη είναι αποτέλεσμα των ενεργειών σου στην Ελλάδα, να είσαι έτοιμος να το υποστείς κιόλας. Δεν γίνεται η γύμνια σου στην Ευρώπη να αφορά τον Ολυμπιακό, αλλά η γύμνια η δικιά σου να αφορά άλλον. Ή μάλλον να αφορά πάλι τον Ολυμπιακό. Ναι. Να πούμε κάτι, Χρυσαφέ, έκλεισε ο διαγωνισμός, νικητής είναι ο 887, από ό,τι καταλαβαίνω από μήνυμά του στη συνέχεια, ναι και είναι κλασικός, ο παδός του Άρεος, απλά αν θέλεις γυαλιά 887, στείλε τον ματεπώνυμό σου. Αγκόστ και όποιος δεν ξέρει την κυρία, καληνύχτα, Άρης βόλεϊ διαρκείας, ο Άρης έφερε την πιο όμορφη Αμερικάνα στο βόλεϊ. Το αναδείξαμε ναι, στην εκπομπή ναι, και στο site. Ναι, την πιο όμορφη Αμερικάνα στο βόλεϊ στην πόλη μετά από την Καλιφορνέζα που, είχε φέρει, που είχε φέρει η ελπίδα αμπελοκήπων. Πιο ωραία είναι αυτή. Η ελπίδα αμπελοκήπων ήταν πολύ ωραία εκείνη, μου άρεσε πιο πολύ εκείνη. Ο Άρης είναι πιο, του Άρη είναι, πιο είναι πιο εντυπωσιακή του Άρη, πιο Ταραντίνο. Δείτε την, Σωτήρη, θα σου φύγει μασέλα. Τι να τη δει ρε φίλε, έλα. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Δείξτε λίγο. Δείξτε λίγο. Στις δύο πρώτες δείξτε. Δεν είδες. Στις δύο πρώτες δείξτε.
Σωτήρη, δεν υπάρχει. Βάλει στο site 30 φωτογραφίες, φίλε. Μόνο αυτό σου λέω. Είναι για Ταραντίνο. Στην κυρία. Ναι. 1,90. Ναι. Πού είναι γεννημένη? Στο Όρεγκον. Γεννημένη στο Όρεγκον. Παιδιά, δείτε την. 887. Τα γυαλιά είναι δικά σου. Απορώ πως δεν είναι ηθοποιός. Αρκεί να στείλεις το ματεπώνυμο. Θα σου πω γιατί. Γιατί τέτοιες έχει 200 εκατομμύρια Αμερικάνες. Πορτογαλίδες, καμία. Ισπανίδα, σωστό. Καμία. Σωστό. Απλά είναι τα πράγματα. Γιατί κάποιος πρόσφατα μου είπε πριν φύγω για άδεια, όσοι ρε λέει, έχει ωραία λέει, σύντροφο ο Τάδε, Πορτογαλίδα. Μπαίνω, τη βλέπω. Άντερε φίλε. Άντερε φίλε. Άντερε φίλε, σηκωφίγε. Άντερε φίλε. Αν ακούς, σηκωφίγε. Σαν αυτή που έφερε ο Άρης, έχει στην Καλιφόρνια περίπου 50 εκατομμύρια. Και μου λες τώρα εσύ ότι αυτή η ομάδα που είδαμε με τη Σλόβαν θα μπει στο πρωτάθλημα το ελληνικό και θα κερδίζει μέσα έξω. Ναι. Έτσι. Τι θα έχει κάνει. Ναι ρε μάτια μου τώρα. Εντάξει. Τι θα έχει γίνει. Τι θα έχει γίνει. Τι θα γίνει. Τι θα έχουν ανεβάσει την απόδοσή τους. Α, ναι, το πιάνεις, το λες, ναι. Ναι, ναι. Αποσυντονίστηκα λιγάκι. Η Ευρώπη ναι. Είναι η αλήθεια. Τον Invisibles. Όχι σε όλα, διαφωνώ εδώ. Διαφωνώ. Η Ευρώπη παραμορφώνει κιόλας. Γιατί επί χρόνια εγώ το και έλεγα. Επίσης και το παραμύθι. Α, δεν και έτσι, το παραμύθι να τελειώσει. Είναι η Ευρώπη. Ο Ολυμπιακός έφερε τους βαθμούς που έφερε στην Ελλάδα και ευτυχώς που προκρίθηκε και μπορούμε του χρόνου να έχουμε κάποια ελπίδα, μήπως και μείνουμε 15η. Ναι. Η ΑΕΚ έφερε τους βαθμούς που έφερε στην Ελλάδα. Χίλια μπράβο στην ΑΕΚ, έψε. Χίλια μπράβο στην ΑΕΚ. Ο Άρης έφερε τους βαθμούς που έφερε στην Ελλάδα. Ο Ατρόμητος έφερε τους βαθμούς που έφερε στην Ελλάδα. Και ο ΠΑΟΚ με τα ίδια παιχνίδια με τον Άρη και τον Ατρόμητο έφερε 2 βαθμούς λιγότερους από τον Άρη και 1 βαθμό λιγότερο από τον Ατρόμητο. Να σταματήσει και αυτό το παραμύθι σε σχέση με την Ευρώπη, γιατί χάρη στον ΠΑΟΚ, με αυτό που έκανε ο ΠΑΟΚ, θα την πληρώσουν όλες οι ομάδες του χρόνου. Ναι, σίγουρα. Και δεν το μιλάω για ένα χρόνο αποσπασματικά. Μιλάω και ναι. Για φέτος ναι. Και για πέρσι ναι. Και για πρόπερσι. Ναι. Τρία συνεχόμενα χρόνια. Ηρωνευτείτε εσείς το πόσα χρόνια είναι ο αίτητος ο Άρης στην Ευρώπη. Αλλά έμεινε αίτητος ο Άρης στην Ευρώπη πάλι. Δυο ματσάκια έπαιξε εντός έδρας, δεν έχασε. Ναι. Θα μου πει το πάω και έχασε. Λάθος κάνεις. Δυο ματσάκια έπαιξε και αυτός εντός έδρας, δεν έχασε. Δεν έχασε, ναι. Έχασε τα δύο εκτός έδρας. Θωμά, λάθος κάνεις. Ο Δημήτρης Θεοδωρόπουλος είναι εκεί με τον, στο Πανετολικό ΠΑΟΚ. Γιανακόπουλος λέει, όχι Θεοδωρόπουλος. Έπαιζε καλαμαριά πέρσι αυτός που είπες. Λίγος ο Πασχαλάκης, τα είπε όλο ο Νίκος Αργκάνης για αυτόν. Ψάξ' το και διάβασέ το. Ξέρεις τι είπε ο Με ρωτάνε επίσης οι φίλοι Αριανοί, όχι δεν το ξέρω, με ρωτάνε οι φίλοι Αριανοί αν τώρα θα δεχτούν τα λεφτά του Μαρινάκη Μητσοτάκη από την ΕΡΤ. Και θα σταματήσει η επανάσταση. Αν θα γίνει τώρα αυτό, ναι. Τώρα που σφίξανε τα γάλατα, ναι. Αν θα δεχτούμε τα λεφτά του Μαρινάκη Μητσοτάκη. Ναι. Αν η επανάσταση λάβει τέλος. Το ΠΑΟΚ TV εννοείται πλέον είναι ΠΑΟΚ Not CTV. Τραγική σύνδεση από την αρχή. Κάθισα στην τηλεόραση. Από τις 7 και 23. Δεν είδα. Ο Τσορμπατζόγλου τεμαχισμένος. Το παλικάρι το άλλο δίπλα του δεν ξέρω ποιος, συγγνώμη λίγο. Είδα. Ναι. Απίστευτο. 800. Δεν μπορώ να το γκολ το, το είδαμε 2,5 λεπτά μετά. Το μάθαμε από το Ιντερνετ. Το γκολ του το 0-1. Το είδαμε 2,5 λεπτά μετά. Δεν το είπε ο Σπυρόπουλος. Δεν είχε τίποτα. Το κομμένο. Πόσοι συνδρομητές πήραν χθες. Όσοι ακούνε μετά είναι γραμμές να βγουν οι παοκτσίδες στο μαγαζί που το βλέπαμε. Έτσι. Στο ΠΑΟΚ TV. Στη μανούλα μου, στορκίζομαι στη μνήμη. Στο μπορεί να παίρνεις από το Βάνες. Δεν το είδαμε. Από το Βάν πρέπει να παίρνες. Σωτήρη, στη μνήμη της μάνας μου. Το γκολ το είδα. Δεν το είδα. Να, όταν. Τι λέω ψέματα. Περίμενε, φίλε. Αγόρι μου, περίμενε, κάτσε μισό λεπτό. Εδώ το γκολ δεν το είδε ο Πασχαλάκης. Είδες το δεις στην τηλεόραση. Να βγουν από το μαγαζί εψέ οι παοκτσίδες που σούρανε αυτά που δεν λέγεται. Από το μαγαζί. Όταν ανοίξουμε γραμμές. Μόνο οι παοκτσίδες. Ήταν πατσαβούρι το σουτ. Γι' αυτό δεν το είδατε. Ήταν σκρίμερ. Το είδαμε, το είδαμε 2,5 λεπτά μετά. Και ο επιχειρηματίας λέει, γιατί τον κράσαν κάποιοι, λέει, είστε βλάκες, ρε, λέει. Έχω πληρώσει, λέει, κανονικά. Με τρελαίνετε, λέει, το θα σπάσω, λέει, όλα. Το παιδί που έχει ο εκ των επιχειρηματιών που έχουν το μαγαζί. Ναι. Το είδατε τον γκολ. Το ξέρεις. Αυτό έχει σημασία. 2,5 λεπτά μετά. Εντάξει, να κάνουμε. Και το μάθαμε ένα λεπτό μετά. Το μάθαμε ένα λεπτό μετά και το είδαμε 2,5 λεπτά τα μετά. Τα γκολ του ΠΑΟΚ τα είδα τουλάχιστον στο κανονικό. Κανονικά. Ορίστε. Κανονικά. Άρα. Η σύνδεση πριν τον αγώνα. Μπορεί θέλω να γίνει το δω. Ένα φίλτρο, θα βάζει ο αντίπαλος γκολ
Ναι. Να βλέπουμε μήπως θα ακυρώσουμε στο μεσοδιάστημα. Τώρα καλά, εντάξει, okay. Εντάξει. Στο pre-game, ναι. Ειλικρινά 30 διακοπές. 30 διακοπές, χωρίς υπερβολή. Αφού ήταν pre-game, γι' αυτό έγιναν οι διακοπές. Εντάξει, οκ. Okay. Λοιπόν, Κωνσταντίνε, δεν ήταν ο Άγγελος Χαριστέας, είπαμε. Εσύ πρώτος, αλλά ήταν λάθος. Αγκόστ 887, στείλει να δει το επώνυμο. Τέιλορ Αγκόστ. Ο 472, καλημέρα. Έχω μία μικρή απορία. Ναι. Το PAOK TV, ναι. Να το περάσω στα αθλητικά ή στις κωμωδίες. Αυτό δεν ξέρω εγώ, δεν είναι δικά μου θέματα αυτά. Και πάμε στο break. Να το περάσει στο out of order. Ναι. Όταν ανοίξουμε γραμμές, θέλουμε κριτική, όχι δονκιχωτισμό. Ναι. Γιατί εψέ το βράδυ, ακούσαμε επί δύο ώρες ατελείωτο δονκιχωτισμό, δηλαδή, από τον κύριο καθηγητή. Δηλαδή, τον οποίο τιμώ και σέβομαι. Δηλαδή. Άστο. Αν τον άκουγε ο Ταραντίνο. Εγώ είμαι χαζός, δεν ξέρω τι είναι. Θα ήταν οι δύο επόμενες ταινίες του Ταραντίνο. Τι είπε δηλαδή, ότι τι είπε. Παντού ανεμόμυλους. Είχε. Παντού ανεμόμυλους. Ο Σερβάντες. Παντού ανεμόμυλους. Δεν υπάρχει. Μου στείλανε μηνύματα στο κινητό μου, δεν ήταν μεγάλη χρωτικότητα. Ναι. Μάλλον ναι. Δεν θέλω να σβήσω μηνύματα από κοπέλες, τέλος πάντων. Από κορίτσια που έχω τα ζωτά. Του θαλαμοφύλακα και τα οποία τα στηρίζω. Το τι μου στείλανε παοκτσίδες δεν λέγεται, πραγματικά. Λοιπόν, ναι. Υπάρχει άλλος νταμπλούχος στην ιστορία του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου που δεν πέρασε στους ομίλους του Europa League? Ψάξτε το, ιστερόγραφο. Μήπως στην Ευρώπη? Όχι. Να τους σφυρίζουν Έλληνες γιατητές. Καλημέρα, 2.18. Καλό. Ναι. Καλό, 2.18. Λοιπόν, θα θερμοπαρακαλέσω να μην έρχονται πρόστιχα μηνύματα, όπως αυτό του 472. Δηλαδή, τον έχω συνηθίσει να στέλνει βασικά για μουσική ή μόνο για μουσική και τώρα νιώθω κάπως. Σήμερα νιώθω κάπως. Εντάξει, έχει στείλει και άλλες φορές για ποδόσφαιρο. Έχει στείλει και άλλες φορές. Ακόμη και για Ηρακλή σχολή, εντάξει, οκ, αλλά σήμερα τώρα δύο μηνύματα. Βέβαια, στο πνεύμα αυτό του 472 για τον Μπάο, για ποδόσφαιρο, ας πούμε, okay. Λέει στο νέο μήνυμά του ο 472, ο παδός του Άρεος, έτσι. Ο ΠΑΟΚ μόνο από καμιά χιονοθύελα δεν έχει αποκλειστεί ακόμη. Είναι μετά με την απορία του που να περάσει το ΠΑΟΚ TV στα αθλητικά ή στις κωμωδίες. Παιδιά, το εννοώ. Όταν ανοίξουμε γραμμές, θέλω να βγουν τα τόση και τόσα και τόσα άτομα που βλέπαμε χθες το μάτς μαζί σε συγκεκριμένο μαγαζί. Ειλικρινά, και ο παδί του ΠΑΟΚ. Και σχεδόν μαλώσανε με τον ιδιοκτήτη, με τον άνθρωπο που στραλάθηκε. Λέει, αν είναι δυνατόν. Και αν κατάλαβα καλά, είπε να κλείσουν το WiFi. Σε πολλούς κάτι τέτοιο. Με παιδιά, εγώ μακριά από αυτά, ξέρετε. Αυτά θεωρώ του διαβόλου, έτσι. Διαβάζω άλλη μία φορά του μήνυμα 472 του Αριανού για τον Τζαλτίδη που μπαίνει τώρα στο στούντιο. Ο ΠΑΟΚ μόνο από καμιά χιονοθύελα δεν έχει αποκλειστεί ακόμη. Μήνυμα του 887 εμπλέκει τον αποκλεισμό του ΠΑΟΚ με τον σχορεμένο τον Τζιπάκο τον Πανούση. Γιατί ο Τζιπάκος έτσι ήθελε. Μην με λέτε, λέει, Τζιμάκο, Τζιπάκο να με λέτε. Γιατί αβέρτα αγοράζω Τζιπ. Μας την φέραν οι βάρβαροι, μας φλωμώσαν στο ψέμα, μας τρελάναν στα πέναλτι και δεν έχουμε τέρμα. Δεν το λες εσύ αυτό, ρε παλικάρι μου? Αχ, Ευρώπη, αχ, Ευρώπη, ναι, αλλά κάναμε 30 τελικές. Κλαψ, κλαψ. 36 έκανε ο Άρης, με τη Μόλτα. Και αποκλειστήκε. Εσύ, αυτή τάση, ό,τι λέμε. Αναγέννηση για Μητσόνερ, φίλε. Δυο μήνες με τον Άρη ασχολούνται. Ποιο δεν με τον Άρη, κάτσε γιατί. Όλοι. Μια-δυο αναφορές έκανε. Α, με τη Μόλτα τότε κάνανε. Εντάξει, αυτό τότε δεν είναι. Μην τρελαθούμε. 184 μηνύματα έχω στο inbox. Ναι, εντάξει, ωραία, τέλος. Από παοξίδες. Εντάξει, οκ. Okay. Που θες να παίξεις και Ευρώπη. Τότε και με τη Μόλτα. Πας. Ναι, τότε με τη Μόλτα. Όχι, εντάξει. Γιατί εγώ πότε μιλάω. Νόμιζα ότι λες ότι συνεχίζουν ακόμη και τώρα και χθες και τα λοιπά. Δεν είναι άξιο παοξίδες. Στις άλλες μέρες λέγανε για τις πράξεις που χάθηκαν. Για τον Καρυπίδη. Ναι. Γιατί τι ομάδα τέτοιο, ναι. Με τον Όφη. Με ναι. Τον Όφη μου ήρθαν 30 μηνύματα με τον Όφη. Ο Τακινάρτη βγαίνει και λέει από εγώ πολλές βαθμούς. Δεν μπορούσε ο Τακινάρτη να βγει πρώτος τώρα. Να πει για τον ΠΑΟΚ. Θα ανοίξουμε γραμμές. Άνοιξε τώρα. Ή ρίξε την ομάδα στη γάμα, ρε Ιβάν, για να μην χρειαστεί να παίξει Ευρώπη για 8 χρόνια. Πάρε μάθημα, ρε Ιβάν, από τις μπαλαδόφατσες του πλανήτη Άρη. Λέει ο θαλαμοφύλακας. Πρώτος σου είπα πει να μην στέλνεις, μην διαβάζεις. Είναι μηνύματα. Καλό. Ναι, αλλά θα σου πω τι. Θέλουμε μία φορά. Δεν έχουμε παοξία εδώ σήμερα. Δεν με νοιάζει. Εντάξει, να στείλει μήνυμα στην κορυφή. Δεν είναι δίκαιο. Δεν είναι δίκαιο. Δεν είναι δίκαιο. Θα το πάρεις όταν τελειώσει η εκπομπή. Το θέλω, ρε φίλε. Δεν θα κάνει. Δεν θα ξαναδιαβάσει μήνυμα, θα μου. Αριστοτέλης Ομπάμα. Έγινε, οκ. Okay. Δώσ' το, γιατί περιμένω από μία κοριτσάκι. Από μία κοπέλη θα θέλω να τη στηρίξω.
στα μαθήματα δεν πήγε καλά πανελλαδικές. Μάριε, σβήσε τα 103 μηνύματα που έχεις λάβει από τους υπαξιωματικούς του Βασιλικού Πολεμικού Ναυτικού του Ηνωμένου Βασιλείου, λέει ο Φαντομάς. 169 Φαντομάς, ερατραμένος, αγαπώ. Αλλάζεις μηνύματα με... Δεν κατάλαβα ποτέ εσύ τι ομάδα είσαι. Συγγνώμη, ποιος είναι ο παρουσιαστής, έμαθες. Εκεί στην... Ο Αλέξης Πυρόπουλος. Α, sorry. Α, που έγινε το σκηνικό με το... Εσύ αυτό γιατί με ρωτάς εμένα, ωστί, είσαι... επειδή μου αρέσει το θέατρο και το σινεμά, είσαι... θα ξέρω τον παρουσιαστή. Δεν έχεις παρεδώσε με καλλιτεχνικό ρεπορτάζ. Αυτό είναι καλλιτεχνικό ρεπορτάζ. Αφού ο παρουσιαστής είναι του καλλιτεχνικού ρεπορτάζ. Δηλαδή άμα γινόταν με έναν αθλητικογράφο. Αμα! Αν έπεφτε ξύλο σε έναν αθλητικογράφο, δεν θα ήξερε ποιος είναι. Αμα! Τώρα πήγε το μυαλό μου. Είναι καλλιτεχνικού ρεπορτάζ. Πήγε το μυαλό μου σε ένα παλικάρι που τον συμπαθώ πολύ, κάνει πολύ καλές εκπομπές. Άνοιξε το χαλί. Τι πάλι κάνει. Μου τον είπε, παιδιά. Αν είναι αυτός. Με πολύ καλές εκπομπές και στην τηλεόραση και στο ραδιόφωνο. Ξέρεις αυτά όλα τα ξέρεις. Και στο ραδιόφωνο. Όλα τα ξέρεις. Ευγενέστατος και όλα με πολύ λεπτούς τρόπους. Όλα. Εντάξει. Άλλα μηνύματα έχουμε. Μετά του. Άνοιξε γραμμές. Ναι. Μετά να τους... ακούσουμε το λαό. Ναι. Ένα μηνυματάκι μόνο. Γραμμές ανοιχτές από τώρα. Μετά του ο Έλβης ζει. Η Αλφα περιοχή 51, γεμάτη εξωγήινους, το βήμα στη Σελήνη γυρίστηκε στο Χόλιγουντ και ο Σπάθας φταίει. Νέα συνωμοσία, η UEFA κυνηγάει τον ΠΑΟΚ. Και ο Πάουσον. Και ο Πόλσον, ο Άγγλος, ναι, έτσι. Ναι. Λοιπόν, όποιος θέλει απαντάει, γραμμές ανοιχτές, 2310-287-888, αλλά θέλουμε κριτική στάση, όχι δονκιχωτισμούς. Κριτική στάση, πυρήνα σκέψης καλό και κυρίως κριτική στη μεγάλη εικόνα, όχι στην, όχι στην μικρή. Έτσι. Είπαμε, για μένα ο αποκλεισμός του ΠΑΟΚ έχει ονοματεπώνυμο. Ιβάν Ιγνατίεβιτς Σαββίδης. Έτσι. Αδιανόητο στον ΠΑΟΚ του Ιβάν να είναι αρχηγός ο Πέλκας. Αδιανόητο. Οκ. Okay. Και ένα σχόλιο Αριανού οπαδού ΕΨΕ. Μόνο όταν γεμίσει η Ευρωβουλή με βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ θα γίνει η UEFA καλή με τον ΠΑΟΚ. Λοιπόν, πάμε στις γραμμές. Περιμένει ήδη φίλος. Καλημέρα. Περιμένει. Ναι, περιμένει. Απλά να πω. Να πεις, ναι. Είναι πραγματικά έπωση αντίδραση των ανθρώπων της Σλάβιας Πράγας. Μόλις ανακοινώνεται ότι παίζουν στον όμιλο με Μπαρτσελόνα, Ντόρτμουντ και Ίντερ. Ξεκαρδίζονται να γελάνε και οι τρεις. Προφανώς σκέφτονται πόσα λεφτά θα πάρουν. Ναι, θα πούμε μετά τους ομίλους. Ο Ολυμπιακός στο δεύτερο όμιλο με Μπάγερ Μονάχου. Τρία ειδήσεων άκουσα σε άλλους ραδιοφωνικούς σταθμούς από το πρωί. Άκουσα ότι ο Σαρικόπουλος πήγε στον ΠΑΟΚ. Άκουσα για το Χαριστέα στον Άρη. Άκουσα ότι αποκλείστηκε χθες ο ΠΑΟΚ. Την κλήρωση του Ολυμπιακού στο Champions League δεν την άκουσα σε κανέναν. Ναι. Μάλλον δεν είναι σημαντικό. Τι λέμε εμείς λοιπόν. Ολυμπιακός σύνδεσμος Φιλάθλων Πειραιός 1925 με Bayern München, με Tottenham Hotspurs και με Ερυθρό Αστέρα. Και παρακαλάτε να πάρει κανένα βαθμό. Μπας και παίξουμε Ευρώπη του χρόνου κανονικά. Ωραία. Πάμε γραμμές. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα, παλικάρι μου. Όνομα και ομάδα. Ο Δημήτρης, το Καμινίκη. Ο παδός του Άριος, αλλά και του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Μάλιστα, με συγκινείς. Πάμε. Φτάνει πια για τον ΠΑΟΚ. Τι για τον ΠΑΟΚ. Δεν αντέχω. Είναι πόσες μέρες τώρα, μόνο για ΠΑΟΚ, ΠΑΟΚ, ΠΑΟΚ. Αυτός έπαιζε χθες. Εντάξει, είναι δίπλα σου ο Χρύσανθος. Εχθές ανακοινώθηκαν κάποια σοβαρά πράγματα. Απλά εγώ δεν μπορώ να παρακολουθήσω λόγω δουλειάς την εκπομπή του Χρυσανθού. Ποια είναι, εγώ δεν ξέρω. Χρυσανθέα, πες τα, να ακούσω λίγο. Ο Χαριστέας. Α, αυτό το ξέρω. Αυτό. Ναι, ο Χαριστέας και ο Διαμαντόπουλος αναφέρθηκε. Επέστρεψε ο Διαμαντόπουλος. Παιδιά. Επέστρεψε ο Διαμαντόπουλος. Μου είναι συμπαθέστατο το παιδί. Sorry για τον. Εντάξει. Okay, όχι, ο Διαμαντόπουλος ήρθε για ηθικούς περισσότερο λόγους. Σαν τρίτη για ηθικούς, εντάξει. Okay, και, και να είναι γερό στην υγεία του να έχει το παιδί. Γι' αυτό ήρθε. Γιατί πέρσι την υγεία του την κατέστρεψε. Με τη μέση με το πρόβλημα. Για αυτόν τον λόγο. Και γιατί είναι και μια τρίτη εναλλακτική λύση. Σαν τρίτη, ναι. Σαν τρίτη, τέταρτη. Ο Ζούτα θα έρθει. Ωραία. Από Κόνιασπορ. Ο Κυριακίδης θα έρθει. Ο Δημήτρης είναι το παγκουτσάκι το άρρωστο. Ο Ζούτα από Κόνιασπορ. Ναι. Σκοπιάνο Σουηδός. Α, το άξω και αυτό. Και αυτό το άξω. Ωραία. Ρε Δημήτρη, φίλε. Μας καταστρέψει την εκπομπή. Μας καταστρέψει την εκπομπή. Σήμερα το πρωί να μην μιλήσουμε για το ευρωπαϊκό του ΠΑΟΚ. Θες το κακό μας. Ναι, όντως. Και το καλό του ΠΑΟΚ, μάλλον. Και θες και το καλό του ΠΑΟΚ. Α, όχι, εγώ το καλό του Άρη θέλω. Τέλος πάντων. Έγινε Δημήτρη. Έγινε. Να είσαι καλά. Επόμενη γραμμή, καλημέρα. 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 Καλημέρα, αδερφέ. Λίγο πιο δυνατά, αν μπορείς, κλείσε τη συσκευή από την οποία ακούς. Καλημέρα, μ' ακούτε τώρα καλύτερα. Τώρα, ναι, παλικάρι μου. Όνομα και ομάδα, αν θες. Όνομα και ομάδα. Αν θες.
Δεν θα πω τίποτα. Θα πω το όνομά μου, ο Ανδρέας από Θεσσαλονίκη. Καλημέρα, Ανδρέα από Θεσσαλονίκη. Το έχεις πει ότι είσαι ΠΑΟΚ, ρε Ανδρέα. Συμπαθέστατος. Το έχεις πει στο παρελθόν ότι είσαι ΠΑΟΚ. Ναι, δεν το κατάλαβα, συγγνώμη. Πάμε. Πάμε, Ανδρέα, πάμε. Απορώ πόσους φίλους έχεις. Ναι. Εσύ που ασχολείται με τον Άρη, απορώ. Δηλαδή, οι φίλοι που ασχολούνται με τον Άρη. Κανείς δεν ασχολείται με τον Άρη, εκτός να κάνουμε καζούρα. Κάναμε καζούρα, τελείωσε. Εντάξει, τι, εγώ τι είπα ότι ασχοληθήκες. Δεν θα είχε ανακαλυφθεί αυτή η λέξη. Όχι, εσύ είπες συγκεκριμένα ότι όλοι κάθονται ασχολούνται με τον Άρη. Δεν θα το συνεχίσει. Είπα 183 φίλοι μου. Έχεις πολλούς φίλους. Έχω, αλήθεια είναι αυτό. Φίλοι και εντός εισαγωγικών, φίλε. Λόγω δημοσιότητας, δημοσιογράφος είμαι. Φυσιολογικό είναι. Και χθες το Σταύρο προφανώς το στείλανε και 100 Αριανοί και τον κουλαντρίζανε. Εντάξει, έτσι το εννοώ. Τον κουλαντρίζανε. Εγώ χθες μέχρι τις 5 ώρα το πρωί. Δεν κοιμήθηκα. Μέχρι τι είπε, πριν από 5 ώρες να πούμε. Ναι. Λοιπόν, περίμενα ακόμα να μπει το 4ο γκολ. Ναι, και εγώ το παθαίνω αυτό. Δεν έκλεινα μάτι. Δεν έκλεινα μάτι να πούμε. Λοιπόν, αλλά εν πάση περιπτώσει, πέραν από το. Από την πλάκα που έκανα πιο πριν, ή καλύτερα πριν το πιο, να το πω έτσι, τέλος πάντων. Λοιπόν, το σοβαρό του θέματος είναι ότι χάθηκε η πρόκληση στις λεπτομέρειες. Δυστυχώς. Έτσι είναι. Έτσι την πατάνε όλες οι μεγάλες ομάδες. Λάθος, Ανδρέα. Λάθος. Από σένα περίμενα άλλη προσέγγιση, Ανδρέα. Ναι, αδερφή, μπορούσε ο ΠΑΟΚ να περάσει χθες, βέβαια. Συμφωνώ, ναι. Με κατοχή 80-20, ναι, όντως. Συμφωνώ στην πρώτη, επειδή άκουσα από την αρχή, επίτηδες άκουσα από την αρχή, ναι, δεν πήγα έτσι εμβόλυμα. Ναι. Συμφωνώ σε αυτό που είπε το ψάρι βρωμά από το κεφάλι. Το πιάσα. Συμφωνώ, μ' άρεσε. Έτσι. Ωραία. Ποιος είναι ο στόχος του Ιβάν, τι θέλει να κάνει στον ΠΑΟΚ, στην Ευρώπη, μπράβο, τι θέλει να κάνει. Σωστό, συμφωνώ. Ναι. Έτσι, εγώ στέκομαι σε αυτό που πριν από 7 χρόνια όταν ήρθε στην ομάδα. Θέλω να κάνω τον ΠΑΟΚ με 20 καλύτερες ομάδες. Της Ευρώπης, στις 20. Μπράβο. Αλλά όταν θες να κάνεις αυτό μεγάλε. Όταν παλεύει η Γουλφς με 13 διεθνείς. Παλεύει η Γουλφς με 13 διεθνείς. Αυτό πρέπει να το κάνεις. Αυτό πρέπει να το κάνεις. Θα βάλει βαθιά στο χέρι στην τσέπη, όχι με διαχείριση χρημάτων. Να κάνεις πραγματική επένδυση. Αν παραβλέψω λοιπόν αυτό, που είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο, λοιπόν, στο θέμα το τακτικό, ας πούμε, το ποδοσφαιρικό, όντως ειλικρινά και με τον Άγιαξ. Και χθες, ειδικά χθες, χάθηκε στις λεπτομέρειες. Λυπάμαι πάρα πολύ για την ομάδα αυτή, για ολόκληρη πόλη, για ολόκληρη τη Μακεδονία, που δεν θα έχει μια εκπροσώπηση. Εύχομαι να πάνε καλύτερα τα πράγματα. Πραγματικά είμαι πολύ λυπημένος από χθες. Δεν έχω λύσει όλα μου τα προβλήματα ειλικρινά. Το μόνο μου πρόβλημα είναι αυτό. Έτσι, ναι. Λοιπόν, και λυπάμαι πάρα πολύ. Ανδρέα, μπράβο, σε ζηλεύω. Αν το μόνο σου πρόβλημα στη ζωή σου, σε χαίρομαι ειλικρινά, είναι μόνο ο αποκλεισμός του ΠΑΟ, σε ζηλεύω. Υγεία, την υγεία σου, αγόρι μου, και κάθε ευτυχία. Όλοι δικοί μου έχουν υγεία, φίλοι. Μπράβο, σε χαίρομαι. Από την καρδιά μου το λέω, σε χαίρομαι. Και έτσι να είστε. Αναγνωρίζω ότι όλα τα άλλα μπορώ να τα λύσω. Μπράβο, σε παραδέχομαι. Αυτό δυστυχώς δεν μπορώ να το λύσω. Έχασα. Ναι, Ανδρέα, όμως είναι μέσα στη ζωή. Ναι. Πρέπει να γυρίσουμε να χαβαλέει το ποδόσφαιρο, Ανδρέα. Είδα τώρα ρεπορτάζ τα παιδάκια στην Ισπανία που από ένα λάθος φάρμακο έχουν γίνει σαν λίγοι άνθρωποι. Και τρελάθηκα τώρα. Ποιο ποδόσφαιρο τώρα. Κάνουμε τώρα εδώ με τον ΠΑΟ και αν υπάρχει ο Ηρακλής. Το είδα και τρελάθηκα. Είπαμε, είναι το ωραιότερο δευτερεύον πράγμα στη ζωή μας. Τριτεύω, ρε Χρήστο. Το πρώτο λοιπόν είναι η υγεία, γι' αυτό δεν είπα όλα τα άλλα. Η υγεία και η οικογένεια, βέβαια. Αλλά όμως σου χαλάει την υγεία ο ΠΑΟ, πώς να είναι. Επόμενη γραμμή, καλημέρα. Ναι, γεια σας, καλημέρα. Καλημέρα, αδερφέ. Όνομα και ομάδα, παλικάρι, αν θες. Κώστας, ο παδός του ΠΑΟΚ. Κώστας, ο παδός του ΠΑΟΚ. Τρία πράγματα θέλω να πω. Ναι, το ΠΑΟΚ TV προσωπικά, εγώ το είδα από το χειρότερο κινητό που υπάρχει, δεν είχα κανένα πρόβλημα. Ωραία. Ποιο είναι το χειρότερο σε κινητό πιστεύω, που υπάρχει. Σε πιστεύω. Ένα Samsung πενταετίας, να πούμε. Μάλιστα. Με ούτε 3G δηλαδή. Δεν είναι αυτό το χειρότερο, το χειρότερο είναι το Ασλαμά. Πάμε παρακάτω. Αν δεις το δικό μου φίλε, θα σου φανεί το δικό σου πλανήτης. Ναι, πάμε. Ένα αυτό, πάμε. Ωραία. Δεύτερο, για μένα φταίει και ο Φερέιρα και ο Σαββίδης το ίδιο. Και ο Ιβάν Σαββίδης και ο Φερέιρα το ίδιο. Γιατί ο μένω ένας παίρνει, εντάξει, δεν κάνει σωστές μεταγραφές. Τέλος πάντων, ο δεύτερος, ο Φερέιρα, έρχεται, αλλάζει μια δοκιμασμένη λύση. Δηλαδή. Να σε ρωτήσω κάτι εντελώς σοβαρά. Ναι. Το ότι δεν κάνουν σωστές μεταγραφές, το είδατε μετά τον αποκλεισμό χθες? Όχι, ρε φίλε, αυτό γίνεται εδώ μετά και χρόνια. Τον Άγιαξ, πριν τον Άγιαξ, μετά τον Άγιαξ όμως, να σου πω κάτι. Όχι, αυτό που λέγονταν και γράφονταν ήταν ότι ο ΠΑΟΚ είναι η ομάδα των 8 υπήρων και των 9 θαλασσών. Άσε να μιλήσουμε. Δεν θα κάνουμε.
Πάμε, Κώστα. Δεν θα τα κάνουμε, ναι, Κώστα, δεν έχω πει τίποτα. Πάμε, Κώστα. Εντάξει, πες και το ούτε σε άλλο. Στην πρώτη εντεκάδα που παίζουμε και πήραμε και το πρωτάθλημα πέρσι, αναγκαστήκαμε να κάνουμε 100 μεταγραφές για να κατασταλάξουμε σε 11 παίκτες. Εντάξει. Ναι. Οπότε αυτό φαίνεται. Κάνουμε 10 μεταγραφές ή μία βγαίνει. Μου επιτρέπεις κάτι, Κώστα. Πες. Αυτοί που πήραν το πρωτάθλημα πέρσι, στην Ευρώπη τα ίδια δεν κάνανε. Ναι, αυτό σου λέω. Εντάξει. Δεν σε προβληματίζει αυτό. Για πέρσι εντάξει ήταν άλλος ο στόχος. Α. Για το πρωτάθλημα. Όχι, εγώ λέω ότι, αυτό, ότι πέρσι ήταν άλλη δικαιολογία επειδή αποκλείστηκες πάλι. Το τρίτο που έχω να πω είναι ότι φέτος θα είναι ακόμα πιο ξεκούραστο το double. Γιατί ούτε μεσοβδόμαδα θα έχουμε. Αυτό είναι το μόνο σου καλό. Δηλαδή χθες αυξήθηκαν για μένα κατά 20-25% οι πιθανότητες για πρωτάθλημα. Όχι, 6 βαθμούς να φύγουμε τελείωσε. Γιατί στα play-off μπαίνεις με την ίδια βαθμολογία. Τελείωσε κιόλας μετά. Ωραία, Κώστα, έγινε παλικάρι. Με επόμενη γραμμή, καλημέρα. Δεν είναι τόσο απλό όπως το λέει. Γιατί 6 βαθμούς αν φύγεις τελείωσε θα πρέπει να παίξεις 2 παιχνίδια με τον Ολυμπιακό, 2 παιχνίδια με τον Άρη, καλώς εγώ των πραγμάτων, 2 παιχνίδια με την ΑΕΚ. Εκεί είναι 18 βαθμοί. Πάμε στη γραμμή. Φέτος δεν αρκεί να κερδίσεις τον Απόλλον Σμύρνη, την Ξάνθη, τον Πανιόνιο και τον Άρη. Ναι, ή μια φορά τον Ολυμπιακό. Ωραία. Πάμε στην τελευταία γραμμή για αυτό το μισάωρο. Έτσι, Σωτήρη, σωστά το λέω. Τέλος, πάμε. Και αυτό ισχύει και για τον Ολυμπιακό. Και για τον Ολυμπιακό, ναι. Καλημέρα, φίλε. Φύγαμε. Ναι, όνομα και ομάδα, παλικάρι. Φύγαμε. Πού πήγατε? Θα τα καταλάβεις όλα. Ναι. Λοιπόν, από χθες το μεσημέρι πίνω. Κουδούνιασα μέχρι τις 8 η ώρα, είχα κουδουνήσει. Τις 8 η ώρα που έπινα, μέχρι τώρα που πίνω, ναι, δεν μπορώ να κάνω κεφάλι, ρε παιδιά. Ναι. Δεν έχω σταματήσει να μην πίνω και δεν μπορώ να φτιαχτώ, έχω πρόβλημα. Ναι, μην γίνεις και αλκοολικός τώρα για να φτιαχτείς, μην το κάνουμε τόσο, εντάξει. Για ποιο λόγο πίνεις, κατάλαβα, ρε παλικάρι, συγγνώμη. Τι να μην πει, για άμα πίνω από χτες το μεσημέρι, να πούμε τι ομάδα είμαι, τι, για ποιο λόγο να μην πίνω. Πλάκα κάνεις. Τα πάντα όλα αυτά είναι. Συγγνώμη φίλε, είσαι ΠΑΟΚ, πίνει, τι κάνει κατάλαβα. Ρε φίλε, τι να είναι την κεντρινιά μας που μαζεύουμε. Το ριζικό μας το τράγιο. Φίλε, sorry, έχω χάσει, δεν συγγνώμη. Δεν μπορώ να καταλάβω. Ποιο είναι το σημείο σου, ποιο είναι, καταλάβω. Ποιο είναι το point, ας πούμε, στη σκέψη σου, ποιο τι είναι, δεν κατάλαβα. Ότι αδέρφια ηρεμία, μη φαγωνόμαστε, μην βγάζουμε τώρα, ναι, τη λύσα μας ο ένας τον άλλον. Γιατί μιλάς σιγά. Τα πράγματα είναι λίγο απ' όλα. Τώρα, ναι. Λίγο επειδή χάθηκε ο άξονας της ομάδας, λίγο επειδή έφυγε ο παλιός ο προπονητής, λίγο επειδή δεν έβαλε και ο άλλος, να πούμε, λίγο πιο βαθιά το χέρι να μπει. Να έρθει κάτι καλύτερο και όχι μόνο τύχη και ντουβάρια. Τώρα είναι ωραίο, καταλαβαίνω. Ωραία. Τώρα ναι, τώρα. Φίλε, σε κατάλαβα αυτό, τώρα. Αυτό, ναι. Αυτό. Μπράβο, αυτό, ρε παλικάρι. Τώρα σε κατάλαβα. Χαλαρά και όσο πιο χαλαροί είμαστε και ήρεμοι και παρεά και έτσι όπως ήμασταν, ναι, θα προχωρήσουμε και θα πάρουμε τον double. Σίγουρα πράγματα. Παλικάρι, η φωνή σου είναι, η φωνή σου είναι, η χρειά της φωνής σου είναι ειδονική. Δεν κάνω πλάκα σοβαρά. Σε παραδέχομαι. Άμπαλος είμαι. Ο άμπαλος είσαι. Ναι. Κλαίω, άμπαλος! Φυσικά, η εισαγωγή σου σε ψυχενόμουν, ε! Άκου, άκου, άκου! Πίνεις, πίνεις, ξαναπίνεις, για να σβήσει όσο ευδές. Τα φυλαράκια, τα ποτήρια! Το πρωί ήταν αφηγαμένο, και με το κουμπί και πλέον πω 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 τι είναι αυτός ο άνθρωπος. Δεν πρόκειται να τον πάρω τηλέφωνο και τον πήρα, ρε. Άντε, γεια σου, Άμπαλο. Φανταστική παρουσία. Φανταστική παρουσία, ναι, τώρα κατάλαβα. Λοιπόν, πάμε σε break. Και με τα χέρια. Πάμε σε break με το μήνυμα του 472. Μέχρι και οι Tool έβγαλαν δίσκο μετά από 13 χρόνια. Αλλά ο ΠΑΟΚ ακόμα να προκριθεί. Βγάλανε ρε εσύ. Ρωτάω κάθε μέρα εδώ και πόσα χρόνια, επιτέλους. Άντε η θεή μπαντάρα. Πάω να το αγοράσω κατευθείαν. Μπαντάρα. Το πιο ωραίο νέο. Και Slipknot. Δισκάρα, τελευταίο. Μπράβο, ρε 472. Έβγαλαν οι Tool επιτέλους, μας πρίζαν. Με τον Γκόλκα. Με τον Γκόλκα μιλάμε κάθε μέρα γι' αυτό. Αντιγκρέι hair gel, να πάω να αγοράσεις. Παιδιά, οι γραμμές είναι ανοιχτές. 2310-287-888. Επανέρχεται ο 472 με μήνυμα το οποίο πραγματικά με διαλύει. Για του Tool, έτσι, νέα κυκλοφορία. Προς το παρόν υπάρχει στα δισκοπολία μόνο η special έκδοση που είναι, Σωτήρη άκου λίγο, η special έκδοση που είναι λίγο αλμυρή, περίπου, πες ευρώ πόσα, special έκδοση, πόσα πες, 29, βάλε ακόμη 61, περίπου 100 ευρώ,
με αυτά τα λεφτά βλέπω τον ΠΑΟΚ 20 φορές στην Ευρώπη. Καλό. Special έκδοση βινήλιο, ναι, τουλ, ναι, ναι. Λογικό είναι. Λογικό. Παίζουν τέτοια στιγμές, ναι. Ναι, παίζουν τέτοια στιγμές, εννοείται. Δεν σοκάρομαι. Εννοείται δεν πάω να το πάρω. Δηλαδή με τα λεφτά αυτά, εγώ όπως είμαι τώρα σήμερα, περνάω 18 μερούλες. 18 μερούλες άρχοντας. 20, μην πω. Έτσι. Για όσοι ενδιαφέρονται, αυτή τη στιγμή στα δισκοπολία μόνο η special έκδοση του νέου άλμπουμ των Tool, η οποία κοστίζει περίπου 100 ευρώ. Να πω κάτι. Αν έχει μέσα και t-shirt και κάποιο φανταστικό booklet που προφανώς θα έχει, τα δίνω. Τον Red Hot Chili Peppers, το πρώτο τελευταίο, μέσα κουτάκι, με t-shirt, πανέμορφο. Δεν θυμάμαι αν το έχω δείξει Σωτήρη. Το είχα πάρει 50 ευρώ, 55, αλλά χαλάλι. Χαλάλι. Χρύσανθε, ναι. Μία προκαταβολή θέλω, γιατί το νέο άλμπουμ των Tool σε special έκδοση υπάρχει, δεν στα ευρώ, μας ενημερώνει ο Αριανός, 100 ευρώ. Ωραία. Νέος δίσκος. Άμα θες να μία προκαταβολή όχι, να μου δώσεις κάτι. Όχι, δεν θα πετάξεις τα λεφτά σου, δεν όχι. Σε παραδε... Με συγκινείς. Φίλε, με συγκίνησες, πραγματικά. Στο στα λεφτά, θα πάτα φάσε δίσκους. Ναι, αλλά θα το πάρει όμως ο Κόλκας. Ποιο? Έχει με αυτούς τρέλα και θα το πάρει. Ο Κόλκας είναι εύρωστος οικονομικά και μπορείς να του ζητήσεις. Στα... Ειδικά σήμερα μας ζητήσω. Να σου δώσει ένα δώρο για τις Παναγίας που γιόρταζες. Ειδικά σήμερα να το ζητήσω, πιστεύω θα ακούσει το. Θα σου δώσει και σήμερα. Μανούλα. Θα σου δώσει και σήμερα πράγματα. Τι θα μου δώσει διάφορα. Σήμερα. Ο οποίος μαγείρεψε, παιδιά, χθες μαγείρευε με? Στη 1:30. Κοτόπουλο. Κοτόπουλο με σάλτσα, τριμμένο κεφαλοτήρι και τυροκροκέτες. Ειλικρινά, με το που το άκουσα, μου γύρισαν τάντερα. Έχουμε γραμμή Σωτήρη. Ναι, πάμε. 287-888. Έχω αδικήσει 169. Συγγνώμη, αν τα σύνορα της Ελλάδας είναι και σύνορα της Ευρώπης, τότε ο αποκλεισμός του ΠΑΟΚ είναι και αποτυχία. Ρωτάει, είναι και αποτυχία του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Φαντομά δεν παίζεσαι. Ρωτάει ο Φαντομάς, έτσι. Δεν λέμε τα σύνορα της Ελλάδας είναι και σύνορα της Ευρώπης. Τότε είναι και αποτυχία του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Ρωτάει, πάμε στη γραμμή. Καλημέρα. Καλημέρα, εγώ είμαι. Καλημέρα, αδερφέ, εσύ. Όνομα και ομάδα, αν θέλεις. Κρέπα. Η Κρέπα του Παπαρέγκα, ο παδός του Άρεος, πάμε. Θα μπορούσα να γίνω λίγο εριστικός. Όσο θέλεις, αρκεί να μην είσαι υβριστή. Με μία μόνο λέξη. Ναι. Κάρμα. Κάρμα λέγεται αυτό. Φίλε μου Χρύσανθε, έτσι δεν το λένε. 29 Αυγούστου. Κάρμα. Και ακούς λοιπόν τον Χρύσανθο, ο οποίος είναι γνώστης της ελληνικής γλώσσας, να έχει επιχειρήματα. Λέει, έχει μία ροή στο λόγο του και σου λέει ένα και δύο και τρία μας κάνει τόσο. Όπως δηλαδή αυτοί λέγανε για τον πάλι ποτέ δυνάστη του ελληνικού πρωτοθλήματος εκ του λιμανίου ερχόμενος να αναφέρουν ότι μέσα στην Ελλάδα κάνανε ό,τι θέλανε αλλά εκτός τρώγανε σφαλιάρες και ήταν κάρμα, δεν ήταν UEFA μάφια, έτσι ακριβώς συμβαίνει και με αυτούς. Και σου το παρουσιάζει ο Χρήστος με ολικά επιχειρήματα. Μπορείς να διαφωνήσεις. Εγώ? Γενικότερα, είναι ένα ρητορικό ερώτημα. Βλέπεις, ούτε οι αρχές έχω, δεν μπορείς να διαφωνήσεις ότι αυτό ισχύει. Αίτητος δαμπλούχος και αίτητος δαμπλούχος μας τα ζαλίσανε. Ναι, αυτό λέγεται μεγαλοειδεατισμός. Αυτό, το ο κάρμα λέγεται. Γιατί κάρμα. Όταν είσαι τόσο υπερόπτης, έρχεται ναι, το κάρμα όπως το λένε ναι. Και τη χάρτινη όπως τη χαρακτηρίζει. Είναι μεγαλοειδεατισμός αυτό. Δεν είναι υπερόπτης. Είναι μεγαλοειδεατισμός. Έτσι λέγεται. Όταν πιστεύεις τον εαυτό σου κάτι παραπάνω από ό,τι είσαι. Όταν εγώ χρόνια... ξέρω ότι είμαι, ξέρω, το πιστεύω, αλλά εγώ το ξέρω αυτή τη διαφορά, ότι κάνω για τον BBC. Τον βλέπω, από τον... πέρυσι βαρέθηκα να βλέπω αυτή τη λέξη την οποία την είχα χρησιμοποιήσει μία φορά στη ζωή μου. Κάρμα, κάρμα παντού. Λοιπόν, κάρμα, κάρμα παντού. Ναι. Περάστε το και τώρα από εδώ στο γήπεδο. Ναι. Να το έχετε στο μυαλό σας ότι κάρμα λέγεται αυτό το πράγμα. Βάλουμε αργότερα κάρμα καμίλιον από ακριβώς. Culture Club. Χρήστα, δεν σας ακούω. Διαφωνείς σε κάτι? Όχι, αφού λες αυτά που είπα. Α, αυτό που είπες, έτσι. Θα τα επαναλαμβάνω λίγο, γιατί η επανάληψη είναι μήτρημα φύσεως, πρέπει έτσι. Να τα εμπεδώνουμε αυτά, ότι από εδώ και πέρα τόσο στήλο θα έχει. Για εμάς τώρα, γιατί μας ενδιαφέρει και για εμάς, την επόμενη Σαββατοκύριακο τώρα πηγαίνουμε το στην ομάδα που έχει... Το Σάββατο, πώς το τώρα. Το Σάββατο πάμε μέσα στην ομάδα η οποία έχει 6 δανεικούς δικούς τους. 6. Ναι. Πόσους έχει? 6. 6, σίγουρα 6 είναι. Οι υπόλοιποι 5 δηλαδή δεν παίζουν. Θα είναι από άλλες ομάδες. Θα έχει 6 ιδανικούς δικούς τους. Θέλω πάρα πολύ να κερδίσουμε εκεί μέσα. Για πολλούς και διάφορους λόγους. Γενικά ό,τι παράρτημα έχουν θέλω να το ρίχνω σε αυτές. Ο Όφη ανέφερε ότι δεν είναι πλέον δικός τους. Όχι. Για κάποιο λόγο. Τον οποίο εγώ δεν καταλαβαίνω. Τέλος πάντων κάτι παραπάνω θα ξέρω.
Ναι. Δεν είναι. Λοιπόν, κάρμα πολύς, κάρμα πολύς, τίποτα άλλο. Από Radiohead, κλαίω, τεράστιο κομμάτι. Ναι, κλαίω, ναι, ναι. Κλαίω, κλαίω. Αυτό να βάλεις λίγο και τεράστιο το σταύρο. Ναι. Τελικά τι χρώμα που κάνεις αφορούσε αυτή τη φορά. Γιατί όπως καταλαβαίνεις, εγώ 799 δεν είχα να δώσω. Είναι πανάκριβα αυτά τα τέτοια. Τι χρώμα μπορούσε, το βγάλε καλά το YouTube. Κάτσε, γιατί μου έχουν στείλει περίπου 70 φωτογραφίες το από χθες. Να καταλάβουμε τι χρώμα είναι. Σωμών, είναι λιλά, δεν ξέρουμε. Θέλω να πει ο Χρύσανθος αυτό που μας είπε στο διάλειμμα, τι ανέβασε χθες το μεσημέρι ο Σταύρος ο Κόλκας. Σε παρακαλώ, πες το. Για να το... Γαλάζιο. Από ό,τι βλέπω είναι ανοιχτό γαλάζιο από πλήνα του Σταύρου. Ναι. Καλή του συνέχεια, παιδιά. Να σε καλά, κρέπα του Παπαρέγκα, να σε καλά. Ο Σταύρος ανέβασε χθες ένα τέτοιο που έγινε viral ανάμεσα στους Αριανούς, γι' αυτό δεν πρέπει να ανεβάζει ποτέ. Ναι, πες το σε παρακαλώ. Είπε τα αυτά τα που λέει καλημέρα την ηλιόλουστη ναι, κτλ. Όπου τα παιδιά του ΠΑΟΚ μας ελπίζουμε να πάρουν την πρόκληση για να μην βγούμε σαν κλαμμένα. Το βράδυ. Στο βράδυ στο post game του ΠΑΟΚ TV. Έτσι. Και μετά μου στείλανε 184 Αριανοί τη φωτογραφία του και, και λέγανε προφήτης. Και κάτι άλλο, αλλά. Προφήτης όταν δεν είναι αυτά. Παιδιά, καλείτε έτσι. 2310-287-888. Έχουν βγει μέχρι στιγμής 3 ΠΑΟΚτσίδες και 2 Αριανοί. Ηρακλειδέα δεν ακούω. Ο 472 Ηρακλειδέα με διορθώνει. Δεν είναι βινίλιο, είναι CD με 32 σελίδες booklet και μία οθόνη 4 ιντσών που φορτίζει με USB που δείχνει ψυχεδελικά βιντεάκια. Κλαίω. Κλαίω. Δεν χρειάζεται να το πάρει ο Μάριος, δεν ξέρει καν τι είναι το USB. Πάμε στη γραμμή. Ένα από τον... Θα νομίζω ότι είναι κάτι από την Αμερική. USB. Ότι κάναν λάθος, είναι USA. Πάμε γραμμή, καλημέρα. Καλημέρα. Ο Βενιζέλος δεν είχε κάτι. Ναι, καλημέρα. Γεια σου, και είναι εδώ πέρα και ο Χρύσανθος. Όχι, γεια σου, Μάρη. Γεια σου, Μάρη, ήθελε να πει το παιδί. Εντάξει, όχι. Τον άλλον που τον γλύφουν δεν θέλω να τον μιλήσω για πολύ. Α, ωραία. Τον άλλον που τον γλύφεις. Λοιπόν. Ωραία. Όνομα και ομάδα, πες, γιατί θα με τρελάνεις. Πες μου. Χρήστος. Χρήστος, ναι. Χαζεύαμε μαζί το μισό ματς του Άρη και του Ολυμπιακού το Σάββατο. Το βλέπαμε μαζί. Του Άρη και του Ολυμπιακού μαζί. Ναι. Ο μαθηματικός. Κλαίω ο μαθηματικός, πιστός ακροατής, έχεις κερδίσει και γυαλιά και είσαι οπαδός του Άρεος. Ναι, αλλά εντάξει, δεν είμαι κανένας φανατικός, μην φαντάζεσαι. Ναι, εντάξει, ωραία, ωραία. Με τον... Δεν κατάλαβα με τον Χρήστο, με ενοχλεί αυτή η αγένεια. Προχώρα. Γεια σου Μάρη, αλλά πάμε. Προχώρα, δεν ενοχλεί εμένα. Πάμε, πάμε παρακάτω. Χρήστο. Πάμε Χρήστο. Σε ακούει, έτσι να είχα βάλει να ανοίξω το ραδιόφωνο στο αυτοκίνητο την Τρίτη ναι. πρωί. Και άκουγε η σύντροφό σου. Η σύντροφό σου πηγαίνοντας για δουλειά. Ναι. Και σε ακούει η σύζυγος. Η σύζυγός σου, ναι, ναι, ναι. Και λέω αγάπη μου, αυτόν τον γνώρισες. Ήτανε στο sports bar που ήμασταν με τα παιδιά και ήρθες για να φύγουμε. Ναι. Και τι λέει. Ναι. Καλέ, η φωνή του είναι πιο γλυκούλης από ό,τι φάνηκε. Sorry, Μάρια. Ναι, όχι, έχει δίκιο κοπέλα και ήμουν πάρα πολλές μέρες αξίριστος. Ήμουνα σε εκδοχή Άρη Βελουχιώτη, ναι. Ναι, έχει δίκιο κοπέλα. Όχι, έχει δίκιο. Έχει δίκιο κοπέλα. Ναι, έχει δίκιο. Βέβαια. Ναι. Τώρα αν με δει, όπως είμαι τώρα σήμερα, μπορεί και να της φανώ 25 ετών. Δεν κάνω πλάκα, σοβαρά. Αλλά σε γνωρίζεις καμιά φίλη της δηλαδή εμείς. Έχει ελεύθερη φίλη στην ηλικία της ή λίγο πιο μεγάλη. Πολλές. Πολλές. Ναι. Πολύ ευχαρίστος. Mm. Πολύ ευχαρίστος. Δηλαδή εκεί να είναι 26-27 εκεί. Ναι, οκ. Okay. Και τέτοιες έχεις. Και τέτοιες. Εντάξει. Εντάξει. Χρήστο, σε λατρεύω. Με συγκινείς, δεν κάνω πλάκα. Χαλάλ τα στιμένα γυαλιά που σου δώσαμε. Ναι, παλικάρι. Και κάτι ακόμα. Ναι. Στη Σύφνο, ναι. Πού πήγες για μπάνιο? Παντού. Χερόνισο, βαθύ, πλατή γυαλό. Λοιπόν, ναι. Εκεί πέρα που τελειώνει ο πλατής γυαλός, που ναι. Είναι στην ουσία κάνει ένα κυκλικό που είναι για να κάνουν τα χτέλ γύρω-γύρω για να φεύγουν στα πίσω. Μπράβο, για να φύγει το λεωφορείο, σωστό. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, άμα συνεχίσεις. Είναι το ξενοδοχείο το μεγάλο που πήγαινε ο Ντέμις, ο Νικολαίδης. Όχι από εκείνη την πλευρά. Α. Στην ουσία θα θέλεις να πας παραλιακά από το βουνό. Ωραία, ναι. Είναι ένας κομματόδρομος, ναι. Ο οποίος βγάζει σε μια μικρή παραλία που λέγεται Ακτή Λαζάρου. Ακτή Λαζάρου, μπράβο. Σωστό, την ξέχασα αυτή. Ναι. Να ρωτήσω κάτι. Ναι. Παρακαλώ. Το ματς του Άρη, γιατί δεν ήρθες στο γήπεδο να το δεις? Γιατί ήσουν κοντά από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Εκεί που βλέπει ο Μάριος τα παιχνίδια είναι κοντά στο γήπεδο. Γιατί δεν ήρθες στο γήπεδο? Το είχα πορεία. Δεν το λες και κοντά στο γήπεδο, αλλά τέλος πάντων. Θεσσαλονίκη δεν ήσουν, είναι... Πού ήσουν? Με το ντεπό με Χαριλάου είναι. Αυτό δεν είναι κάπου εκεί. Ντεπό με Χαριλάου, ναι.
Καταρχάς, όπως είπα, δεν είμαι κανένας φανατικός ο οποίος τρέχει τα γήπεδα. Μάλιστα. Είμαι πιο πολύ της παρέας. Ναι. Είναι μαθηματικός. Δεν πας δηλαδή γήπεδο. Πας πιο πολύ σε καφέ και τα λοιπά και βλέπεις παιχνίδια και τέτοια. Είναι μαθηματικός. Σπάνια, έτυχε. Μάλιστα. Α, έτυχε. Εντάξει, οκ, σεβαστό. Και επίσης έφυγα 5 λεπτά πριν γίνει το 1-1. Δηλαδή φεύγω και στο αυτοκίνητο ακούω ότι μπαίνει γκολ και λέω το θα με στείλουν μηνύματα οι άλλοι. Γκαντεμό, Σαβραλέ, έφυγε, τη βάλαμε γκολ. Ναι. Αλλά εντάξει, τη γλίτωσα. Εντάξει. Ναι. Ωραία. Και στην ακτή Λαζάρου, λοιπόν, τι συνέβη, έγινε κάτι αυτό για να κλείσουμε. Όχι, είναι εκπληκτικό. Ναι. Είναι ένα μικρό μπαράκι, μητσόμπαρο, στο οποίο έχουν χτίσει στην ουσία την ξέδρα. Ναι. Και είναι οι ομπρέλε στην ουσία πάνω από το νερό. Μάλιστα, μάλιστα. Ναι, ναι. Αυτό, αν ξαναπάς. Ναι, εκεί δεν πήγα. Εκεί. Ναι, εκεί δεν πήγα. Δεν θα ξαναπάει. Δεν το ξέρει ο κόσμος. Και εμάς μας έστειλε ντόπιο και πήγαμε. Αλλιώς δεν το βρήκαμε ποτέ. Δεν θα ξαναπάει ο μοναδικός που κάθε χρόνο πάει 20 μέρες στα ελληνικά νησιά. Έχω πάει 6 φορές. Έχω πάει 6 φορές. Ναι. Ωραία. Έχω πάει εκεί άλλες φορές. Αλλά όχι με τον παράγει. Όχι διαμορφωμένο έτσι που είπες. Αυτό. Ναι. Ωραία. Έγινε Χρήστο. Έγινε Χρήστο. Να είσαι καλά. Επόμενη γραμμή, καλημέρα. Δεν υπάρχει. Καπιά καλή, είμαστε άνετοι, έτσι. Είναι και 16 ώρα, υπέρα άνετοι. 23-10. Ναι, έλεγε αυτό. Ήμουνα με έναν Αριανό χθες, ο οποίος δεν είχε την καλύτερη άποψη για σένα. Ο οποίος το παιδί είπε: δεν πάω στο γήπεδο. Πάω, κατά λάθος πήγα και είδα το παιχνίδι κτλ. Και μπορεί να μου τον έφερε ως παράδειγμα ο Μάριος. Και του έδωσε και κούτρα γυαλιά. Χθες, εδώ πέρα, δεν ήξερα ποιος είναι, μετά το γνώρισα και μου λέει: έχω κερδίσει γυαλιά σε σένα. Σε σένα, άντε ρε φίλε, στην εκπομπή σας. Αυτό είπε το παιδί. Και λέω άντε ρε, όχι στη μένα το παιδί. Και από ό,τι κατάλαβα αρχές Ιουνίου, κάτι τέτοιο. Και μου λέει είμαι εκείνος που, α, λέω άντε ρε, εντάξει το παιδί, υπέροχος. Δάνης Κατρανίδης με το νεαρό. Ποια είναι η κοπέλα? Δεν τον είναι. Τι είναι, μεγάλη ηλικία, μικρή, τι είναι? Όπως βλέπεις τους Άγγλους στρατιώτες. Ναι, το στο μαξιλαράκι, ναι. Γεια σου ρε Σίλι Μακλέιν. Χθες... δεν θέλω να σου μεταφέρω στο ίδιο μπαρ. Τρεις Αριανοί. Τρεις Αριανοί. Και για σένα τι είπανε, ενώ σε πάνε. Ωραία. Ενώ τον ξέρουμε, ρε Σιλέ. Είναι Άρης τα λοιπά μαζί του. Εντάξει, ναι, ναι, αλλά τότε εκείνη η περίοδος. Έγινε η περίοδος. Λάθος. Αυτά. Θα σου φέρω κιόλας. Η περίοδος. Θα σου φέρω. Ναι. Ναι. Πάμε γραμμή, καλημέρα. Ό,τι να είναι. Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα, αδερφέ. Πριν κάνετε το σχόλιο σας, καλημέρα. Είδα πάλι δηλώσεις του φίλου μου του Κυριάκου Κυριάκου. Πλέον σχολιάζει ως ο πρώην υπεύθυνος επικοινωνίας. Εμένα γιατί δεν μου βάζετε και εμένα να σχολιάζω ως ο πρώην. Σωστό. Ναι, α, καλό αυτό. Κάθε φορά που χάνει ο Άρης, ο πρώην να λέμε. Και... ναι. Σωστό. Ναι, αδερφέ, καλημέρα. Όνομα, καλημέρα. Και ομάδα. Όνομα και ομάδα, παλικάρι. Καλημέρα. Δεύτερο λόγο, ο Δημήτρης είμαι. Καμινίκια. Ο Δημήτρης, έχει πάρα πολύ λίγο. Δημήτρη, γιατί περιμένει κι άλλο. Περιμένει κι άλλο και είναι άδικο. Ναι, πάμε. Λοιπόν, στεναχωριέμαι αυτή τη στιγμή, γιατί ορισμένοι φίλοι μου, οι συμπολίτες, θα αρχίσουν να υποστηρίζουν τον Ολυμπιακό για να πάρει βαθμούς η Ελλάδα. Ναι. Μάλιστα. Ωραία, έγινε Δημήτρη. Έγινε αγόρι μου, να είσαι καλά. Επόμενη γραμμή, καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα, αδερφέ. Εσύ σίγουρα έπινες. Όνομα και ομάδα. Καλημέρα. Καλημέρα, αδερφάκι μου. Ναι, όνομα και ομάδα, παλικάρι, στον αέρα είσαι. Από Γιάννητσά παίρνω. Από τα Γιάννητσά. Όνομα και ομάδα, λε παιδιά μου. Εντάξει, ο Αντώνης είμαι, πάω και είμαι. Ωραία, Αντώνη. Γιάννητσά δεν είσαι. Εγώ δεν θα μιλήσω ποδοσφαιρικά. Γιάννητσά δεν είσαι. Ναι. Γιάννητσά. Ναι. Ποιον πήρε σεντερφόρ, ξέρεις? Δεν είμαι, μεγάλο ηλικία είμαι. Α. Ήθελα να πάρω να βάλω στη τηλεόραση τέτοιο εισιτήριο. Εισιτήριο στην κόρη μου. Ναι. Και λένε μόνο με πιστωτική κάρτα. Εγώ είμαι στο χαλάκι, ρε παιδιά. Δεν έχω πιστωτική κάρτα. Ναι. Αυτά πέστα στους παοκτσίδες που νομίζουν ότι ο μέσος παοκτσής είναι ως άπλουτος και είναι και γνώστης τεχνολογικών. Περίμενε, ρε παιδιά. 23-19-50-9-50. Πάε, πάω, κλαίγεται. Με συγκινείς, Αντώνη. Με συγκινεί ο άνθρωπος. Με συγκινείς, πραγματικά. Για ενημέρωση πήρα, ρε παιδιά. Για ενημέρωση. Δεν πήρα για αντιπαράθεση. Ναι. Κατάλαβα, άνθρωπος. Σε κατάλαβα, Αντώνη. Ειλικρινά, στο λόγο μου με συγκινείς. Στορκίζομαι με συγκινείς, ειλικρινά. Κύριε, πώς λέγεσαι στο όνομα? Μάριος. Και δίπλα ο Χρήσανθος. Ναι, ναι, Αντώνη. Εγώ είμαι στο κρεβάτι χρόνια. Είμαι άρρωστος. Και η μόνη παρηγοριά μου είναι ο αθλητισμός. Μάλιστα. Και τι πρέπει να κάνω εγώ τώρα για να μπορέσω... δεν υπάρχει. Πες πρέπει να Αντώνη... έχετε ίντερνετ και τέτοια. Τι να κάνουμε τώρα. Πες τα, Αντώνη, στη νέα φουρνιά παοκτσίδων, τους νεόκοπους, που νομίζουν ότι ο μέσος παοκτσής είναι απόφυτος του MIT. Μια ενημέρωση θέλω. Πώς μπορώ να την πάρω χωρίς πιστωτική? Δεν έχω εγώ. Είμαι στο χαδάκι, σας λέω. Δεν γίνεται. Έχεις δίκιο, μόνο με κάρτα γίνεται. Έχεις δίκιο. Να σε βοηθήσουνε κάποιοι νεότερης γενιάς παοκτήδες και γενιάς. Πρέπει να έχει ίντερνετ. Μην τον άνθρωπο τώρα. Έχει ίντερνετ. Τον ακούς να έχει ίντερνετ. Πώς θα γίνει? Χωρίς ίντερνετ. Έχω ίντερνετ. Έχει ίντερνετ.
Έχω το λάπτο. Ναι. Α, έχεις και λάπτο. Ναι. Και να το βλέπω. Ωραία, 5 ευρώ κάνει η κάρτα το παιχνίδι. Έστειλα την κόρη μου και λέει μόνο με πιστωτική κάρτα. Η κόρη δεν έχει πιστωτική. Δεν έχει. Το χαδάκι μου σου λέω. Κάρτα δεν έχεις τέτοιο που παίρνεις τα λεφτά από την τράπεζα. Έχω τέτοια κάρτα. Με και με αυτή γίνεται. Γίνεται με κίνηση. Βέβαια, θα τη δώσει την κόρη να γίνει, βέβαια. Α, πληρώνουμε τη σύνταξη με κίνηση. Από εκεί, αυτή την κάρτα λοιπόν, με αυτή την κάρτα μπορείς να πάρεις. Και τι λένε μόνο πιστωτική, δηλαδή. Δεν είναι μόνο πιστωτική, και χρεωστική γίνεται. Και χρεωστική γίνεται. Ναι, ναι, γίνεται. Α, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Σε βοήθησε ο Χρήσανθος, είδες. Ωραία, Αντώνη, κουράγιο, δύναμη, να είσαι καλά. Επόμενη γραμμή, καλημέρα. Ναι. Καλημέρα. Ναι, καλημέρα, αδερφέ, καλημέρα. Όνομα και ομάδα, παλικάρι. Α, και στην πουτίκα έχει και κουμπί. Εγώ είμαι. Ναι, Αριανός. Ωραία, μπορείς να το πάει, συγγνώμη λίγο. Ναι. Μπορεί να πάει η κόρη λοιπόν του κυρίου το και Αντώνη. Να αγοράσει πακετάκι από την πουτίκ. Κύριος Αντώνης, ωραία. Το δικό να πάρεις. Ωραία. Ωραία, πάμε, παλικάρι μου. Όνομα και ομάδα, φίλε, Αριανός μου, ακούγεσαι. Θα καταλάβετε. Θα καταλάβουμε, ναι, πάμε. Λοιπόν, θέλω να διαβάσω κάτι που έγραψε ένας μεγάλος δημοσιογράφος πέρσι για την ΑΕΚ. Για την ΑΕΚ. Λοιπόν. Όταν δεν αποδέχεσαι πως η νίκη σου ήταν κάλπικη και παλεύεις να πιστέψεις πως άξιζες ό,τι πέτυχες, στο τέλος πείθεις και τον εαυτό σου με αποτέλεσμα να αφήσεις στην άκρη την ποδοσφαιρική πραγματικότητα, η οποία στο κορυφαίο επίπεδο είναι αμήλικτη. 19χρονες είσαι! Αυτό λέγεται κάρμα, κύριε μεγαλοδημοσιογράφε του σταθμού. Δεν το γράψα εγώ. Του Λίμπερο εδώ! Δεν το έγραψε ο Χρήστος, με καλό το λέει ο μεγάλο δημοσιογράφο. Δεν είναι το άλλωστε αυτό προσδιορίζει τον μεγάλο δημοσιογράφο. Ο κ. Ζαγόρας, συγγνώμη. Ο Ζαγόρας έγραψε, ο Ζαγόρας. Όχι. Ακολουθεί μετά. Την καλημέρα μου. Καλημέρα, 19χρονη τη Μαρμίτα. Τώρα σε κατάλαβα. Στέριο, μην ξαναγράψει τέτοιο πράγμα. Για αυτό θα έλεγα και εγώ. Καλημέρα. Επόμενη γραμμή, καλημέρα. Καλημέρα. Πάμε, αδερφέ μου, όνομα και ομάδα παλιά. Είναι τα γραπτά, ρε φίλε. Ναι. Λοιπόν, Γιάννη και είμαι παοκτή. Γιάννη, ο παδό του ΠΑΟΚ. Πάμε, Γιάννη, αγόρι. Λοιπόν. Θα κάνω μία, εντάξει, τα τελευταία δύο χρόνια θα κάνω μία σύνοψη της ομάδας μας. Των τελευταίων δύο ετών, ναι. Ναι, των τελευταίων δύο ετών, ναι. Λοιπόν, έχει παρουσιάσει με τα τωρινά δεδομένα, έτσι, εκ των υστέρων βλέποντας τα πράγματα, μία καλούτσικη ομάδα θα την χαρακτηρίσω εγώ. Ούτε ομαδάρα, ούτε φοβερή, ούτε καλή. Μία καλούτσικη ομάδα είμαστε. Πού ήσουν κρυμμένος τόσο καιρό, ρε φίλε? Τα δύο τελευταία χρόνια. Διεκπεριωτική τη χαρακτήρισα εγώ, με μία λέξη. Διεκπεριωτική ομάδα. Αυτό. Όχι, έχει κάποια στοιχεία, ρε παιδί μου. Δεν μπορεί να πει ότι. Σίγουρα. Είναι. Σε ένα ελληνικό ποδόσφαιρο που βρήθη ένδυα, είναι με στην ένδυα. Είναι με στην ένδυα. Ο Άρης ανέβηκε πέρσι. Άλλα δύο τοπικά ντέρμπι δεν τάχει. Ηρακλή Απόλλων Καλαμαριάς. Μεγάλο βαντάζ. Η Αθήνα σφάζεται μεταξύ τη και η Νότια Ελλάδα. Έχει πολλά ντέρμπι η Νότια Ελλάδα. Εκμεταλλεύτηκε ο ΠΑΟΚ τα δύο τελευταία χρόνια. Και ο Ολυμπιακός ήταν αδύναμος και η ΑΕΚ. Ναι, ο Ολυμπιακός στη χειρότερη του προφανώς χρονιά, τελευταία 15 ετία. Και πήρε κατά την άποψή μου δύο πρωταθλήματα. Ναι. Το ένα του το κλέψανε, έτσι, αντικειμενικά. Ναι. Ο ΠΑΟΚ έχει πάρει δύο πρωταθλήματα. Ωραία. Ναι. Το άλλο ήταν στα χαρτιά το πήρε η ΑΕΚ. Εν πάση περιπτώσει. Ναι. Λοιπόν, τι γίνεται τώρα όμως στην Ευρώπη? Η ομάδα όμως για την Ευρώπη δεν ήταν έτοιμη ούτε πέρσι, αλλά ούτε και φέτος. Πέρσι δεν ήταν, γιατί άμα θυμάστε έκανε δύο καλά παιχνίδια προκριματικά με τη Βασιλεία και την Ρώσικη, την ΤΣΣΚΑ, αλλά καταρρεύσαμε με την Μπενφίκα το 1-4. Ναι. Πρώτον, και δεύτερον μπήκαμε στους ομίλους του Europa League, επειδή στον τρίτο προκριματικό γύρο ο πρωταθλητής και να αποκλειστεί μπαίνει, και κάναμε μόνο μία νίκη, 5 ήττες. Κάναμε 5 ήττες με λιμά, όχι με ομάδες. Με ξέρεις την Τζέλσι. Όχι την Τζέλσι, λιμό. Άρα για την Ευρώπη δεν ήταν έτοιμος ο ΠΑΟΚ ούτε πέρσι, αλλά δυστυχώς ούτε και φέτος. Γιατί έκανε ναι μεν ένα καλό παιχνίδι με τον Άγιαξ. Εκεί, εδώ ήμασταν κάκιστοι, με εξαίρεση τα δύο γκολ που βάλαμε από το 25 έως το 45. Λοιπόν, και ενώ θα μπορούσε, με βάση τη δυναμική που έχει ο ΠΑΟ και ο Σποδοσφαιριστής, θα μπορούσε να αποκλείσει την Σλόβαν, την υποτίμησε. Και αυτό ήταν το λάθος του. Δηλαδή ο ΠΑΟΚ αποκλείστηκε ήδη από τον πρώτο αγώνα, επειδή υποτίμησε τη Σλόβαν. Με 1-0 αποκλείστηκε από τον πρώτο αγώνα.
Ναι. Ο Άρης έχασε 3-0 από τη Μόλτε. 3-0. Ναι, αλλά στην Ευρώπη είπαμε δεν είσαι δυνατός. Δεν παίζεις ούτε με τον Πανετολικό ούτε με τη Λάρισα. Ποιος είναι δυνατός? Με την πρωταθλήτρια τη Σλοβακία. Και ο Άρης έπαιξε με την πρωταθλήτρια Νορβηγία. Αφήστε τον Άρη, μιλάω για τον ΠΑΟΚ. Μα δεν γίνεται να μου λες ότι το 1-0 είναι απέκλειστο. Δεν είναι απαγορευτικό. 4-0 το σκορ, 1 ήταν. Είναι κακό σκορ, αλλά δεν είναι και απαγορευτικό, εντάξει. Ποιο το 1-0? Δεν είναι και απαγορευτικό. Παιδιά, είναι για επίπεδο ΠΑΟΚ, ισούται με αποκλεισμό. Συγγνώμη, ο Άρης είναι πιο πάνω στο επίπεδο ΠΑΟΚ. Άρα τον θεωρείς τον ΠΑΟΚ εσύ, τον θεωρείς τον μαύρο τον φάλιρες. Μα είναι κοντινό το παράδειγμα. Μα είναι κοντινό το παράδειγμα. 3-0 έχασε ο Άρης και το γύρισε. Μην μπερδεύουμε τα πίτουρα με τα άχυρα. Μιλάω για τον ΠΑΟΚ. Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ, εάν δεν υποτιμούσε τη Σλόβαν εκεί μέσα, έχοντας την πίεση των φιλάθλων, εμείς παίξαμε με τον Άγιαξ, είμαστε για Champions League τώρα με τα χωριά κτλ. Μισό. Μην το ρίχνεις στον φίλαθρο την υποτίμηση. Μην ρίχνεις στον φίλαθρο την υποτίμηση. Ο φίλαθρος μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Εντάξει, η υποτίμηση υπάρχει από το κλαμπ. Ο οργανισμός ΠΑΟΚ πολλές φορές επενείται και από τους δημοσιογράφους και από όλους. Ο οργανισμός ΠΑΟΚ αντιμετώπισε τη Σλόβαν σαν καφενείο. Από όλο τον κόσμο, φυσικά. Και να σου πω χαρακτηριστικά και παραστατικά θα σου πω το εξής. Πότε έφαγε τον γκολ ο ΠΑΟΚ? Στο 95. Ναι. Τι δουλειά έχουν 8 παίκτες του ΠΑΟΚ στο 95? Σωστό αυτό. Να βρίσκονται στην αντίπελη περιοχή της, στην περιοχή της αντιπάλου ομάδας και μόνο δύο, ο Κρέσπο και ο Βαρέλα, πίσω. Στο 95. Αν έχεις το Θεό σου, ρε προπονητή. Δεν θέλω. Εντάξει, δεν στο 51 όμως του μάτς εδώ είσαι 2-1. Θες ένα γκολ σε 40 λεπτά απέναντι σε ένα καφενείο. Γιατί το βάζεις? Δεν ήταν καφενείο. Συγγνώμη, ρε. Δεν είναι καφενείο. Δεν είναι. Καφενείο ήταν μόνο η Μόλτε. Σωστά. Καφενείο δεν είναι. Πιο καλή από τη Μόλτε είναι. Πιο καλή από τη Μόλτε. 4-0 θα είχαν από τη Μόλτε. Αυτή η ομάδα. Ο ΠΑΟΚ, αυτή η Σλόβαν 4 θα ήταν. Από τη Σατιούσκα αποκλείστηκε. Πέρσι ο ΠΑΟΚ με το μαχαίρι στα δόντια νίκησε τα Γιάννενα 2-1 εδώ μέσα, να θυμάστε. Το Γενάρη. Με το, με κόλ, στο, με στο το μαχαίρι στα δόντια πιανού. Το σοφάρισε ο Μάνος. Ναι. Τα Γιάννενα με το μαχαίρι στα δόντια. Δεν είναι καφενεία. Έτσι. Ναι. Δεν είναι καφενεία. Είναι πρωταθλήτρια ομάδα μιας χώρας. Μάλιστα. Έτσι. Με παράδοση στους δικούς σου που υποτιμούσαν τη Μόλτε. Η Σλόβαν έχει πάρει κύπελο και, και ευρωπαϊκό, ναι. Κύπελο κυπελούχων. Πότε? Και αποκλείστηκε και από τον Παναθηναϊκό, χρονιά, νομίζω. Πρώτη φορά μπαίνει η Σλόβαν στους ομίλους του Europa League στην ιστορία της. Ναι, αλλά είναι ομάδες με ιστορία. Ωραία, δεν εντάξει. Άμα μιλήσουμε το Σεπτέμβριο για τον μπάσκετ, να μιλάω για τον Γκάλι. Ποιος είσαι εσύ, ο ΠΑΟΚ, που θα υποτιμήσει τη Σλόβαν? Αυτό έχουν πάρει κύπελο κυπελούχων. Σε αυτό ναι, εντάξει, αυτό ναι. Τίποτα δεν πήρε. Στους συνοπαδούς σου πήρε. Ωραία, Γιάννη. Ωραία, Γιάννη, παλικάρι. Τα πεις αυτά, Γιάννη μου. Ωραία, Γιάννη. Παιδιά, πηγαίνουμε σε break με ένα φανταστικό tip από τον 472, καινούριο. Ο 164 που είναι σήμερα? Αποουσιάζει. Το σκεφτόμουν Λοιπόν, το βινίλιο, λέει, των Tool θα κυκλοφορεί στον άλλο μήνα. Η μπάντα θα συνεργαστεί με τις ελληνικές τράπεζες για παροχή χαμηλότοκου δανείου. Μπράβο στην Ελλάδα. Μπράβο στους Tool και μπράβο στην Ελλάδα. Να είσαι καλά, 72. Άμα την επιστροφή μας, ανοιχτές γραμμές. 2310-287-888. Με το Tool σας δεν ασχολείται ποτέ. Παιδιά, τώρα θα ακουστεί gay friendly αν πω ότι είναι ιδιαίτερα βελούδινο, είναι ιδιαίτερα βελούδινη η επιδερμίδα του Χρύσανθου. Η γάμπα του, παιδιά, το γόνατό του είναι, δεν ξέρω, Κορίνα Τσοπέη. Άμα πας λίγο πιο πάνω θα φύγει το τσο. Όχι, ούτε στιγμή, ρε φίλε, ούτε στημένο να το είχαμε. Έλα, μπράβο. Ούτε στημένο. Ναι, παλικάρια, ανοιχτές γραμμές, δεν δίνουμε εισιτήρια για το ΠΑΟΚ Πανιόνιος, μη στέλνετε. Γιατί? Έτσι. Προφανώς να υποθέσω ότι δεν έχει. Να ρωτήσω κάτι εγώ. Ναι. Μετά το ΠΑΟΚ Πανετολικός έγινε χαμός με την Επανάσταση. 45.000 λέει views, αυτά. Πόσα είχε χθες? Δεν γνωρίζω. Γιατί? Δεν ξέρω, δεν γνωρίζω. Γιατί δεν ανακοινώθηκε από τους ίδιους που πανηγυρίζαν για τα 45.000? Γεια σου. Τι? Τι είπε ο Οριανός επιχειρηματίας. Για το ΠΑΟΚ Πανιόνιος πόσα έχει? Αυτό πακέτο μαζί δεν πήγαινε. 7.99 και τα 2. Ναι. Ετοιμαστείτε να πάρετε τα λεφτά του Μητσοτάκη Μαρινάκη. Ναι. Μητσοτάκης Μαρινάκης. Ετοιμαστείτε για την ΕΡΤ. Ετοιμαστείτε για τις κυβιστήσεις. Α, ένα-ένα, περίμενε λίγο. Το ραντεβού με τον Ιβάν έγινε. Έγινε χθες. Αυτενάκης Ιβάν. Ωραία.
Σήμερα έγινε Καρυπίδης. Μετά χθες είχε Καράγουλο Επιτροπή Ηρακλή. Έγινε. Είναι το μόνο από το οποίο δεν έχουμε ενημέρωση. Το Καρυπίδης μπορώ να σου πω τι έγινε. Είπε για τον Ερασιτέχνη, είπε για το γήπεδο. Ζήτησε από τον Υπουργό να λυθούν τα θέματα του Ερασιτέχνη Άρη, τα διαδικαστικά, γιατί θέλει να προχωρήσει με δικά του χρήματα. Ο Θόδωρος. Την ανάπλαση του Βικελίδης. Μάλιστα. Και εμείς δεν θέλουμε το καφτατζόγλι να μας το φτιάξει η πολιτεία. Τον Κινέζο, βρε. Τον Κινέζο. Ο Κινέζος θα βάλει τα λεφτά. Ναι. Ο Θόδωρος τι βάζει, ας πούμε. Τι βάλει καμιά δεκαριά εκατομμύρια ευρώ στον Άρη. Τη γοητεία. Κάτι που δεν έκανε ο Τόμ Παπαδόπουλος που πήρες εσύ και ήθελε να αγοράσει τον Άρη, ναι, με δόσεις αλλά κοτσόβολος. Κάτι λέει και ο Σωτήρης. Βγάζει. Ναι, γραμμή, τι έβαλε, εσύ λες. Γραμμή, λέει ο τέτοιος. Ναι, γραμμή, ναι. Α, τι έβαλε, πες γραμμή, λίγο. Γραμμή. Κρίμανε, μα. Γραμμή, λέει, γραμμή. Ναι, γραμμή, πάμε, καλημέρα. Η γραμμή από πού ήταν, από το ΣΥΡΙΖΑ, έπεσε γραμμή να μην προχωρήσει ο ΠΑΟ και να προχωρήσει. Top Gun εσύ είσαι. Από τη Νέα Δημοκρατία, ο Μητσοτάκης έκοψε. Top Gun, ο παδός του Άρη ως Θεσσαλονίκη. Η συμμορία της UEFA. Ερώτηση κρίσεως. Αν ο άντρας της Τσοπέη έπαιρνε το επίθετο της Τσοπέη χωρίς το τσο, πώς θα λεγόταν. Πέης. Όχι. Έτσι θα λεγόταν. Ο μικρόν, το Ace είναι συλλική κατάληξη. Πέος. 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 Εντάξει, αύριο υπάρχει ο Μπέος. Αλλά ήταν πολύ επιτυχημένο. Κολλάω. Ποιος είναι ο άντρας της Κορίνας ο Πέη? Ποιος έχει απαντηθεί κάποιος? Δεν ξέρω, ρε, και εσύ. Εγώ είπα για την πίστη. Ένα Ελληνοαμερικανό επιχειρηματία, νομίζω, κάτι τέτοιο. Συνήθως παίρνει, δεν παίρνει το επίθετο. Πλέον δεν παίρνει ούτε καν η γυναίκα του. Ναι, το κρατάει. Ναι. Μισηφίλιος σκεφτεί, η πρώτη Έλληνα. Μισηφίλιος, ναι, και τα πιο ωραία γόνατα στον κόσμο. Γόνατα. Τα πιο ωραία γόνατα στον κόσμο. Κορίνα Τσοπέη, βέβαια. Τα γόνατα, πώς τα βλέπεις τον γόνατα. Με τα γόνατα και να γλύφεις τι βλακία είπες τώρα. Ορίστε! Και να γλύφεις λερωμένες φατούσες από τουρίστες, το θυμάμαι. Δες καινούρια ταινία Ταραντίνο, η μνήα σλαμά. Σόπα, ρε. 30 σκηνές με πατούσες, βρώμικες. Γιατί η μνήα σλαμά. Έπνευση από σένα κανονικά. Δηλαδή άμα βλέπουμε ταινίες με ποδολάγνους, υμνούν την ποδολάγνη. Φίλε, όποιος δεν λατρεύει, δεν προσκυνάει πατούσες και δεν γλύφει πατούσες, για μένα πρέπει η γυναίκα να το χωρίζει. Βρώμικες όμως. Ξεκάθαρα. Αγάπη με κοιτάς έτσι. Σαν απορριμμένος λινόκερος. Ναι. Άρα βρήκε κάποιον άλλον που θα συλληφθεί. Πώς θα τον παρατηρήσει. Ορίστε. Το είπα τέτοιο, ωραία, αυτό χαρίστηκα. Ναι. Ναι. Λινόκερο την είπες την κοπέλα. Δεν είπα την λινόκερο. Την αγάπη, αγάπη έλα χτύπατο. Με την αγάπη το ξέρεις ότι τη λατρεύω. Και σήμερα είναι ντυμένη απίστευτα στη λάθος. Πάλι είναι απίστευτα ντυμένη στη λάθος. Για το φόρεμά της σήμερα. Yes, yes, είναι... Το φόρεμά της. Σήμερα η αγάπη διδάσκει. Έβγαλε το κομπινεζόν και βάλε φόρεμα σήμερα. Με τρελαίνει που η αγάπη δεν. Δεν δίνεται καν, δεν το πάει στο σεξι, αλλά είναι σεξι. Α, ωραία. Δηλαδή μπορεί να ντυθεί, μπορεί να ντυθεί σαν ηγουμένη. Έτσι κάνει μια πρόταση γάμου. Άντε δεν τρέπεσε λιγάκι. Άντε δεν τρέπεσε λιγάκι. Μπορεί να ακούει και ο μπαμπάς της. Γέλασε, δεν έκλαψε στο ενδεχόμενο. Μπορεί να ντυθεί σαν ηγουμένη. Δηλαδή περισσότερο ως αστείο σε πήρε. Παρά ως κάτι οδυνηρό. Είναι κομπλιμέντο, είναι ρε Μάριε. Δηλαδή δεν σημαίνει ακούει ο μπαμπάς. Και τι έγινε. Δηλαδή, να δίνω χαρά στους ανθρώπους. Χρήστε, δεν έχω πρόβλημα. Ακούει ο μπαμπάς. Είναι κομπλιμέντο, δεν είναι. Πώς το λένε. Έγινε Top Gun. Top Gun, παλικάρι. Ναι, παλικάρι μου, να είσαι καλά, Top Gun. Να είσαι καλά. Επόμενη γραμμή, καλημέρα. Δεν υπάρχει γραμμή. Μπορεί να καλέσετε. Μένουν ακόμη 16 λεπτά. Θεωρώ ότι είναι αρκετά. Γιατί σταμάτησαν. Ναι. Πήγαν πάρα πολύ καλά στην αρχή. Ναι. Πολλά μηνύματα έχει σήμερα. Είχανε... Ο 164 δεν έχει εμφανιστεί. Ένας άλλος που έστελνε και με κορόιδευε επίσης δεν έχει εμφανιστεί. Είναι διακοπές. Ε? Α, ο 300 κάτι. Αυτός εδώ πέρα, ναι, που ηρωνεύονταν, ναι, τον Άρη. Πού είναι, πού είναι. Αλλά ο 164 πού σήμερα είναι, είσαι απαράδεκτος. Η κοτάρα που είναι. Όχι, εγώ δεν το ήθελα αυτό. Όχι, προσέω. Αυτά που λες τώρα, όχι. Ανερό, τι είναι αυτά το ανερό, τώρα. Το ανερό, το ανερό, αυτό το κοτόπουλο. Εντάξει, οκ, άστο τώρα αυτό. Αλλά σήμερα περίμενα. Δεν είναι κοτάρα που έβγαινε και μας έβριζε. Όχι, διαφωνώ έτσι που το λες. Εντάξει, δεν το λέω, συγγνώμη. Ας το λέω. Πανερό. Το αποσύρω. Ο πρώην διευθυντής σου. Σε σύριαλ. Μπράβο. Δικός δεν ήταν. Και δικός μου. Απίστευτο! Σωτήρι! Γεια σου, Νίκο. Ο Νίκος. Ίδιος. Δεν υπάρχει ισχυρότερο. Νάτος. Σωστό. Σωστό. Ναι, ναι, ναι. Τον μπρο, ναι. Ίδιος είναι. Τον μπρο. Βέβαια. Τον Πετρουλάκι είναι. Κάτσε, περιμένει λίγο. Νίκο, χαιρετίσματα. Μήνυμα του 048. Ο 164 πήγε να κάνει ένα διακανονισμό στη ΔΕΗ. Ξέρεις τώρα. Του ΠΑΟΚ σε 100 δόσεις. Για το αυτό. Του ΠΑΟΚ σε 100 δόσεις. Παίζει κάτι τέτοιο με τη ΔΕΗ. Έγινε κάτι. Με του Άρη. Ο Άρης θα πληρώσει φυσικά. Όπως πάντα. Και όταν ο Άρης χρωστάει, του το κόβουν το ρεύμα. Άρης και πληρώνω πάντα.
λίγο τώρα. Πάντα, εντάξει, ναι, ναι, πάντα. Εντάξει. Όχι στα τα δικά σου τα πάντα. Εντάξει. Σαν να μιλήσεις, δύο γκολ ήθελε. Ήταν σωστή η παρατήρηση που έκανε ο συνάδελφος. Δύο γκολ, όχι ένα. Εντάξει. Ωραία μετάδοση έκανε ο Στέριος. Α, περιγραφή έκανε ο Στέριος. Με κράτησε. Συγνώμη, δεν το ήξερα. Δεν το ήξερα. Νόμιζα Σταύρος. Με κράτησε, όντως. Μέχρι το 95. Γιατί οδηγούσα και άκουγα. Γιατί να σου πω τώρα κάτι, με το χέρι στην καρδιά. Δηλαδή το match, το αποτέλεσμα, ας πούμε, δεν σε κρατούσε. Με το χέρι στην καρδιά. Δηλαδή πες ότι έκανε ο Σωτήρης περιγραφή. Δεν θα σε κρατούσε. Θα σου πω το εξής. Άκουγα λίμπερο. Γυρνούσα στο Μετρόπολης και στην Έρα Σπορ. Ναι. Με διαφορά ήταν ο πιο παραστατικός. Και δεν το λέω επειδή ήταν εδώ πέρα. Ο Σταύρος δεν είναι τόσο παραστατικός όσο είναι αυτός. Έλεγε. Δεν αφισβήτησε αυτό. Έλεγε. Εγώ. Ο Γιαννούλης βγαίνει από τα αριστερά. Ναι. Με πήγαινε στο γήπεδο. Θα βγάλει τη σέντρα στο ύψος της μικρής περιοχής. Θα κάνει τόσο το άκμομ. Προσπαθεί να προλάβει ο Σβιντέρσκι. Είναι λίγο ναι. πίσω από το δοκάρι. Ναι, απομακρύνει ο τερματοφύλακας πάνω στη γραμμή. Ναι. Αυτό είναι το ραδιόφωνο. Είναι περιγραφικό ναι. το που είσαι. Να σου δίνει την εικόνα. Την ίδια στιγμή σε άλλα μέσα ναι. άκουγα. Ω! Γιατί! Α, γιατί ρε ΠΑΟΚ! Ναι, αυτό που πρόσεξε. Ναι. Δεν πάω στο Γιώργο. Άστο. Είχαμε άλλο πράγμα. Ναι. Οπότε. Αυτό θέλω εγώ από την περιγραφή του ραδιοφώνου. Ναι. Ήμουνα λοιπόν μέσα στο αυτοκίνητο και αντιλαμβανόμουν τι γίνεται στο γήπεδο. Οκ, okay, με την υπερβολή την πάω ξύδικη. Όλα πέναλτι, όλα υπέρ του ΠΑΟΚ, όλα δε. Οκ, okay, και εγώ το κάνω ναι. αυτό. Ναι. Δεν είναι παρεξηγήσιμο. Ναι. Αλλά καταλάβαινα που παίζεται η μπάλα. Καταλάβαινα τι γινότανε. Καταλάβαινα αν είναι ευκαιρία ή δεν είναι ευκαιρία. Αυτό θέλω να σου πω. Ναι. Ναι. Πάντως, αν χρειάζεται διευκρίνηση για το ότι ο Γιαννούλης ανεβαίνει από τα αριστερά, είσαι και άσχετος. Εννοείται ότι είναι τα αριστερά. Ναι, εντάξει, κατάλαβα ότι είναι. Πλάκα του κάνω. Ρε. Πλάκα του κάνω. Σου είπα ένα παράδειγμα. Το Γιάννη, πιο χαρακτηριστικό ωραίος. Παράδειγμα είναι ότι στα τελευταία λεπτά ο Βαρέλα ήταν σε θέση 4. Ναι, ρε, ωραίο. Όταν λοιπόν το λες αυτό, μεταφέρεις και συνολικά μια προσπάθεια που γίνεται. Όταν το στόπερ ναι. σου λέει αυτός που περιγράφει, καταρχήν το διακρίνει. Και σου λέει ότι το στόπερ έχει φύγει γιατί είναι 3-2 και είναι στο 92. Είναι περιγραφή. Όταν σου λέει ότι κατεβαίνει ο Πασχαλάκης, θα μου πεις είναι προφανές αυτό. Το λένε όλοι όταν κατεβαίνει ο τερματοφύλακας. Για το ότι ξεκίνησε ο ΠΑΟΚ με 10 παίκτες, το είπε κανείς. Τι. Όταν σου λέει ότι ο Μπίσεσβαρ κάνει το χειρότερο του παιχνίδι με τη φανέλα του ΠΑΟΚ. Αυτό είναι περιγραφή. Τον Μπέλκα εννοώ. Ο Μπίσεσβαρ έλεγε ο Στέριος. Ωραία. Μπράβο. Το ΠΑΟΚτσάκι το Γιάννητσά. Ναι. Πάμε γραμμή, καλημέρα. ΠΑΟΚτσάκι το Γιάννητσά. Ναι. Καλημέρα. Καλημέρα κύριε Μάρη και κύριε Χρήστανθε. Γεια σα. Θανάσης. Σωσίας ηχητικά ναι. του Δημήτρη 22, ναι. οπαδός του Άρεος. Φίλε ο 22, απίστευτο. Έτσι, έτσι. Σαν ακούω τον 22. Μάτιμπα, μπορεί να το έχεις πει και 222 φορές αυτό. Ναι. 222! Ναι. Κάθε φορά τα ίδια! Θα το πάρω σαν παρατσούκλι πλέον, ο 222. Πάμε αγόρι μου. Το ποδόσφαιρο πέρσι έδωσε στους φίλους μας και γείτονές μας παοξίδες αρκετά πράγματα. Φέτος άρχισε να τους παίρνει σιγά σιγά λίγο λίγο αυτό που τους έδωσε πέρυσι. Το ίδιο και στη Λίβερπουλ φέτος. Σ' ακούμε. Ορίστε. Σ' ακούμε λέω. Το ίδιο και στη Λίβερπουλ φέτος. Νομίζεις. Νομίζω. Θα δούμε. Εκεί είναι άλλα τα δεδομένα. Θα δούμε. Όμιλος με, είσαι όμιλο με Νάπολη. Νάπολη. Γκένκ και Σάλτσμπουργκ. Και την Γκένκ. Γκένκ. Και την Γκένκ. Και την Γκένκ. Ναι, αυτή. Αυτή. Λοιπόν. Το άθλημα λοιπόν πέρσι έδωσε, φέτος πήρε. Αυτή είναι η δικιά μου εξήγηση για αυτά που συνέβησαν φέτος το καλοκαίρι. Και τα άλλα τα ακούω για προπονητές, για όχι μεταγραφές, όχι αυτά, είναι να είχαμε να λέγαμε. Παίζανε με τη Λαμία, με μια ομάδα της δυναμικότητας της Λαμίας. Αν νομίζετε ότι η συγκεκριμένη ομάδα μπορεί να είναι καλύτερη από τη Λαμία, εντάξει, έγινε, καθένας έχει την άποψή του. Και επειδή λοιπόν το ποδόσφαιρο μας έχει δείξει στο καλοκαίρι που μας πέρασε, κύριε Μάρη και κύριε Χρήστανθε, μας έχει δείξει η δικαιοσύνη και ότι είναι άστα να πάνε μπάνε, ας καταλάβουν και τα δικά μας τα παλικαράκια αύριο ότι, ξέρετε κάτι, παίζουμε με μια ομάδα, δεν έχει σημασία πώς τη λένε και από τι παίκτες περιλαμβάνονται, αυτοί δεν έχουν να χάσουν τίποτα, όπως δεν είχε να χάσει και ο ΠΑΟΚ με τον Άγιαξ και η Σλόβαν με τον ΠΑΟΚ. Λοιπόν, και οι ασθενέστερες ομάδες, πάντα με τις ισχυρότερες ομάδες, όταν δεν έχουν να χάσουν κάτι, έχουν μια πάρα πολύ καλή ψυχολογία. Και επειδή το ποδόσφαιρο δεν ξέρεις πότε θα στα πάρει και πότε θα στα δώσει, ναι. θα πρέπει να βάλεις λίγο το μυαλουδάκι σου, εσύ ποδοσφαιριστή του Άρη, ναι. για όλους εμάς που αύριο θα πάμε προς τα εκεί και θα πιούμε κανένα τσίπουρο, ναι. Να μην γυρίσουμε τη μούρη, ξέρεις πώς. Έτσι. Κανονίστε να βάλετε πρώτη γκολ, γιατί όποιος θα βάλει πρώτος γκολ,
τα πράγματα πηγαίνουν έτσι όπως θέλουν οι άλλοι. Μη σε καρφώσει κανένας Γιάννης Μιστακίδης και κλαις και... Μαριέ, πολλά θα είναι τα χρόνια της υπομονής, αγόρι μου, πάρα πολλά. Τα χρόνια της υπομονής. Αυτό γράψω κάπου και γερή να είμαστε εδώ, θα είμαστε, θα τα λέμε, αγόρι. Για τον Ηρακλή, για τον Ηρακλή λες. Τώρα. Κατάλαβα. Κατάλαβες. Πολλά θα είναι τα χρόνια, Μάριε. Τα λέμε, τα λέμε. Καλημέρα, καλημέρα. Θανάση, επόμενη γραμμή, καλημέρα. Δεν υπάρχει άλλος. Προλαβαίνουμε άνετα ακόμη 1,5 ακροατή να πάρουμε. Η United δίνει μεγάλο αγώνα αύριο. Ο αγώνας είναι δηλητήριο πραγματικά. 2:30 ώρα Ελλάδος. Southampton United. Το match έχει γίνει, αν και είναι τόσο νωρίς, do or die. Γιατί έχει να κάνει με ψυχολογία, με την πορεία που θα ακολουθήσει η ομάδα που δεν έχει τόσο το αμάν υλικό. Να δούμε. Αυτοκτονικός ο βαθμός, η βαθμή που πέταξε στο Wolverhampton. Συγχαρητήρια στη Wolves. Πέρασε, προκρίθηκε. 2-1, είπαμε, χρήσανθε. Μετά το 2-3. Ναι. Μετά το 2-3 μέσα στην Ιταλία, πέρασε 2-1 η Wolves. Η Wolves, για μένα, για πλάκα, μπορεί φέτος να πάει τελικό. Δεν κοροϊδεύω. Γιατί έχει προπονητή που ασχολείται, που θέλει την Ευρώπη, που θέλει την Ευρώπη, με Πορτογάλους παίκτες που ασχολούνται με Ευρώπη και με πολύ πολύ καλούς Βρετανούς. Μια χαρά ομάδα η Wolves. Πολύ ωραία ομάδα. Είναι η συνέχεια της ομάδας που χτίζεται εδώ και 2,5 χρόνια. Αυτά, κάτι άλλο. Άρπα κόλλα γρήγορα τους ομίλους και να σχολιάζει αν θέλει και ο Σωτήρης και ο Χρύσανθος. Πρώτος όμιλος, Παγί Σαν Ζερμάν, Ρεάλ Μαδρίτης, Μπρις Γαλατά Σαράι. Δεύτερος όμιλος, Ολυμπιακός, Μπάγερ Μίνχεν, Τότεναμ Χότσπερς, Ερυθρός Αστήρ Βελιγραδίου. Θα χυθεί αδερφικό αίμα εκεί, ποδοσφαιρικά εννοώ προς Θεού, με τους Πυριώτες και τους Βελιγραδιώτες. Τρίτος όμιλος, Μάντσεστερ Σίτι, προπόνηση όλα τα μάτς, Σαχτάρ, Δυνάμο Ζάγκρεπ και Αταλάντα. Η Αταλάντα λίγο μπορεί κάτι, τέλος πάντων. Τέταρτος όμιλος, Γιουβέντους, Ατλέτικο Μαδρίτης του Κίραν Τρίπιερ, Μπάγερ Λεβερκούζεν, Λοκομοτίβ Μόσχας. Πέμπτος όμιλος, η έξω από εδώ της Αγγλίας, με Νάπολη, Γκέν και Σάλτσμπουργκ. Έκτος όμιλος, Μπάρτσα, Μπορούσια Ντόρμουντ, Ίντερ, Σλάβια, Πράγας. Έβδομος όμιλος, Ζενίτ, Μπενφίκα, Λιόν, Λιψία. Και όγδος όμιλος, η αγγλική Τσέλσι, η καθαρά αγγλική φέτος Τσέλσι, Έαντας Αμστελόδαμου, Βαλένθια και Λίλ. Φυσικά να ευχηθούμε καλή επιτυχία στις βρετανικές ομάδες και στην ελληνική. Σκόραρε ο Αλιταράς, ο Κώστας ο Μήτρογλου, στο 0-4 της Αϊτχόβεν επί του Απόλλωνα Λεμεσού. Πέρασε αλλαγή στο δεύτερο μέρος και σκόραρε. Είπαμε, Μόλντε Παρτίζαν 1-1, πέρασαν οι Σέρβοι με το 2-1 του πρώτου παιχνίδιου. Ο Θωμάς ο Στόντον λέει, κάρμα του Μπέρν, βάλε το 3 για την τρίτη αποτυχία τους στην Ευρώπη. Ποιος Μπόι Τζόρτζ, ρε Ασλαμή, λατρεμένος. Τεράστια μορφή. Τεράστια μορφή ο Μπόι Τζόρτζ. Και το απέδειξε και στα γεράματά του στην Ρέμβη, εδώ στην πόλη μας, πριν από 5 χρόνια. Ως DJ. Σωτήρης το είχα πει, δεν υπάρχει. Με ντύσιμο γκάξτερ, αλήτικο αντρικό, με ένα τόνο κραγιόν και make-up. Έχασες. Στο είχα πει, έλα. Boy George, έγινε χαμός. Και μπροστά, ξέρεις να τον αποθεώνει ποιος? Ο Τζότζος Ηρακλειδέας. Δεν υπάρχει αυτό. Δεν υπάρχει αυτό. Να κλείνουμε, Σωτήρη, σιγά-σιγά. Ο Τέο λέει συγχαρητήρια στην Αλ Χιλάλ για την ανακοίνωση του επόμενου προπονητή της. Ιστερόγραφο, γήπεδο στον ΠΑΟΚ. Συγχαρητήρια στην Αλ Χιλάλ για την ανακοίνωση του επόμενου προπονητή της. Αυτού που αποκλείεται στην Ευρώπη, δηλαδή. Επειδή εγώ αυτά δεν τα παίρνω, δεν στροφάρω, αγόρι μου. Γενικά δεν στροφάρεις. Ναι, ναι, βοηθά λιγάκι. Τι? Όχι. Αφού άνοιξε Παρτούδης με Σαουδική Αραβία, ρε. Εντάξει, καλά. Τι άνοιξε Παρτούδης? Παρτίδες. Πάρε δώσε με τη Σαουδική Αραβία. Τι. Μπράβο στην ΑΕΚ, έκανε ό,τι μπορούσε, αλλά μπράβο και στον Δημήτρη Μελισανίδη. Είχαμε μια συγκλονιστική χθες ελληνοτουρκική συνεργασία. Σύγκρουση. Τραμπζοσπορ 0. ΑΕΚ 2-0 από το ημίχρονο. Σύγκρουση, μπερδεύτηκα. Το διόρθωσα αμέσως. Έτσι. Μάρκο Λιβάγια στο 23. Το πανό που βγάλανε. Να μην τους χαρακτηρίσω αυτά. Άμα μπορούμε να κολυμπήσουμε, δεν το είδα, δεν το παρατηρήσεις έτσι. Στο λόγο μου δεν το είδα. Το μάτς δεν το έβλεπα. Το έβλεπα κλεφτά. Το έβλεπα κλεφτά. Βγάλαν πανό. You can swim. You can swim. Can you swim είναι το σωστό. Αλητεία. Καλημέρα, Αναστασία Λάμδα. Αλητεία. Μου το λες, δεν το είδα.
Το ματς δεν το έβλεπα, τον πάω και έβλεπα. Το έβλεπα κλεφτά όσο αλλά μπορούσα. Συνεργασία ήξερες να πετάξεις την μπούρδα σου. Χωρίς να το δεις το ματς, την μπούρδα σου για να πλήξεις. Το διορθώ, για σύγκρουση να πλήξεις, είπα, ναι, το διορθώ. Ναι, 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 ξέρω, ξέρω, ξέρω πόσο ανόητος είσαι πολλές φορές. Ξέρω. Α, βλέπω τι, και ΑΕΚ είμαστε. Βλέπω, βλέπω. Και ΑΕΚ, είσαι ώρα για σπόρο, σε πήρανε και εκεί. Δεν χρειάζεται να με πάρουν. Η κολλητή σου η Αθηναίοι δημοσιογράφοι που σε προτείνουν σε διάφορα μέσα. Έτσι. Εμένα με προτείνουν σε διάφορα μέσα. Εσένα δεν ξέρω που θα σε προτείνω. Μάλλον θα πας να παίξεις με το tool. Κλαίω, όντως. Καλό, καλό. Με καλή, καλή, καλό CD. Ωραίο, η καλό. Tool. Και με ελληνικές τράπεζες, μια χαρά. Ελληνικές τράπεζες, μια χαρά. Έχεις να συμπληρώσεις κάτι άλλο. Κάτι για ΑΕΚ άλλο, δεν να. Βλέπω να έχουμε. Ωραία. Θα κάνεις πρόβλεψη για τα παιχνίδια του Σαββατοκύριακου. Πες 2-3. Ηρακλής. Δεν παίζει ο Ηρακλής. Τον έχει διαλύσει τελείως. Στο μπάσκετ όμως κάνω απίθανη ομάδα με Αμερικανιές. Με Αμερικανιές. Τρελή ομάδα. Να. Θα έχει τρελές Αμερικανιές φέτος. Ωραίο. Ναι. Ωραίο. Ναι. Ωραίο. Αμερικανιές θα έχει. Παναθηναϊκός. Άρα όλοι μπάσκετ θα πάτε στον Ηρακλή. Παναθηναϊκός Σοφιάσος. Παναθηναϊκός Σοφιάσος. Ναι. ΠΑΟΚ Πανιώνιος Χ. Ο Ζαμάνης. Λες ο Ζαμάνης και ο Νίκος και ο Χρήστος. Καναδανικού έχει ο Πανιώνιος. Δεν ξέρω αυτός τι έχει. Δεν έχει Πανιώνιος, Δανικό. Ναι. Μπορεί να μέσει. Για πες άλλο. Βόλος Άρης. Βόλος Άρης. Έχει 6 δανικούς από τον ΠΑΟΚ προφανώς και δεν παίζει ρόλο. Δηλαδή αν ο Ολυμπιακός είχε δώσει 6 δανικούς στον Πλατανιά, θα λέγανε οι Παοξίδες, το κάνει για να παίζουν καλό ποδόσφαιρο. Χι, και όταν μάλιστα αυτός ο πρόεδρος του Βόλου είναι ο Μπέος, ναι. Ο οποίος δεν έχει κάνει κάτι, δεν νομίζω να έχει γίνει κάτι επιλείψιμο για το τέτοιο, για το ελληνικό ποδόσφαιρο με Μπέο, δεν νομίζω. Όχι. Ωραία. Χι το βλέπω, χι μου ήρθε φωνή τώρα. Χι. Ωραία. Χι. Άλλο, ναι. Μου ήρθε χι. Άλλο ποιο είναι. Εσύ έχεις λες κάθε φορά όχι τι θέλετε, τι ναι. Φωνή έχετε. Σαν φωνή. Εσύ λες τι θέλεις τώρα, όχι τι φωνή έχεις. Αν έργα στον νου που σου Βόλος Άρης τι θέλω, ναι. Θα ήταν. Ξέρεις ότι δεν γίνεται αυτό. 3-0. Γι' αυτό και λέω τη φωνή που έχω. Ωραία. 3-0 ανάποδα θα γίνει. Όμως. Μπορεί αν προηγηθεί ο Άρης. Μπορεί. Ωραία. Πάμε παρακάτω. Καρφώσει, σου λέω, ή ο Μιστακίδης ή ο Μουνίθ. Αυτό. Άλλα πες κανένα ματσάλο, δεν θυμάμαι. Ατρόμητο γιατί. Α, η ΑΕΚ που είναι. ΑΕΚ. Θύμισε μου. Στην Τρίπολη. Φιλοξενούμενη. Αστήρ Τρίπολης ΑΕΚ, διπλό. Διπλό. Δεν κερδίζει η ΑΕΚ. Το βλέπω διπλό. Σε ποιο τέτοιο είναι ο Αστήρ. Σε ποιο άρμα. Άρμα. Ανεξάρτητο. Είναι ένα, είναι ένα, είναι ένα όπως λοιπόν, είναι και ο Ζαγοράκης. Το θέμα είναι το εξής. Άρμα μόνος του είναι. Το πιο απρόβλεπτο παιχνίδι είναι ένα. Πες μου. Ούτε το Λάρισα Ολυμπιακός, ούτε το Λαμία Ατρόμητος, ούτε το Βόλος Άρης. Πανετολικός Ξάνθη. Πανετολικός Ξάνθη, καλό. Καλό, σε παραδέχομαι, ναι, σε παραδέχομαι. Σε παραδέχομαι. Πιστεύω ότι το μάτς είναι ναι. Άσος Χ. Η ανάγκη των βαθμών υπάρχει μόνο στον Πανετολικό. Ο Παοκτσής που λέει ότι ναι. Ας ετοιμαστεί για να φάει χοντρή σφαλιάρα αυτός ο Παοκτσής. Τώρα, θα τη φάει τώρα, ναι, 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 σε ναι. Λίγο, ραδιοφωνικά εννοώ, προς Θεού. Ναι. Πληρώνω τα πάντα. Με αλλαγή αφημί δεν γίνεται. Τα λεφτά του Καρύπα, μάλλον ο Μαλούς τα έκλεψε. Τι πληρώνω τα πάντα. Πληρώνω τα πάντα. Με αλλαγή αφημί δεν γίνεται. Αλλαγή αφημί δεν υπήρξε στον Άρη. Τον βγάζεις άσχετο τώρα. Άσχετος είναι. Και ψεύτης κιόλας. Διαβασμένος πολύ. Άσχετος. Τι αλλαγή αφημί. Ο Άρης δεν έκανε αλλαγή αφημί. Πληρώνω τα πάντα. Με αλλαγή αφημί δεν άσχετος. Γίνεται. Και λέει τα λεφτά του Καρύπα, μάλλον ο Μαλούς τα έκλεψε. Τα λεφτά κατάκτηκαν την του Καρύπα. Τα λεφτά θα τις πάει Άρης. Ναι. Έτσι. Και το αν έχει κάποιο στοιχείο, να πάει να το καταθέσει. Ναι. Ενοχοποιεί το Μαλού τώρα, ναι. Το αλλά αφού είναι γάτος στα αστυνομικά, ας μας πει ποιος φέρνει τόνους παράνομων τσιγάρων στην Θεσσαλονίκη και μετά μπορούμε και αυτή την αστιότητα, 200 χιλιαρικάκια, ναι. Μια τρίχα δηλαδή από τους τόνους με τις οποίες έρχονται, για να μην πω και τους τόνους ναρκωτικών που πιάσαν στον Πειραιά, αφού είναι γάτος στα αστυνομικά, ας βγει να μας πει. Ποιο είναι ο ένα που φέρνει του τόνου στα ναρκωτικά και ο άλλο του τόνου στα τσιγάρα, και αφού ανακαλύψει αυτό που κάνει εκατομμύρια ευρώ, να μην πω δισεκατομμύρια ευρώ, α ασχοληθεί και με τα 200 χιλιάρικα και προ το κάτω-κάτω. Προ το κάτω-κάτω. Του Άρη είναι, ρε φίλε. Ναι. Τι σε νοιάζει εσένα. Ναι. Χάσαμε 200 χιλιάρικα. Ναι. Σε πονάει.
246. Στεναχωρήθηκες που χάσαμε 200 χιλιάρικα. Ε? Για να δω τώρα. Καμιά περήφανη πώληση έρχεται τώρα στο τέλος του Αυγούστου. Ε? Μήπως θα είναι μεγάλο το ρόστερ και επειδή θα έχει λίγα παιχνίδια πρέπει να πουλήσουμε κάποιους παίχτες γιατί αλλιώς θα υπάρχει πρόβλημα στα αποδυτήρια. Το financial fair play θα εμφανιστεί. Αναστασία, ηθοποιηλίκηδες. Financial fair play τώρα θα έχει. Ερμηνεία. Πρέπει τώρα να εναρμονιστούμε με το financial fair play. Δεν τρέπεσε λίγο. Θα γίνει εναρμόνιση. Σε συγχαίρω. Του financial fair play. Σε συγχαίρω. Αλλά τα προηγούμενα χρόνια 100 εκατομμύρια έβαλε ο Ιβάν. Με τα 100 εκατομμύρια τότε δεν είχε financial fair play. Ετοιμάσου τώρα για περήφανες πωλήσεις. Ετοιμάσου και παίξε με τον ανθρωποφάγο τον N-City που μου τον παρουσίασες. Λες και είναι ένα κράμα του Μπέκεμπάουερ. Με τον Ματέους. Η αφρικανική εκδοχή του Μπαλάφα του Σωτήρη. Ζητώ συγγνώμη του Σωτήρη. Αλλαγή λέει η αφημή δεν υπάρχει αλλά στη ΔΕΗ χρωστάει η παλιά ΠΑΕ. Με ενημερώνει λέει, νομίζω τον αποστόμωσα. Λέει πες του να φύγει αν θέλει. Στη ΔΕΗ σίγουρα δεν χρωστάει όσα η ΚΑΕ ΠΑΟΚ των 8,5 δισεκατομμυρίων. Γεια σας. Καλό που σου κούπε, παιδιά. Να είστε καλά.